Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη και καλή εβδομάδα. Είναι το λόγο επειδή άρτη αφιχθέντο. Στα στούντια του Λίμπερο 107,4 διανύσαμε μια μικρή οδύσσια. Γιατί Δευτέρα είναι σήμερα. Να μην ξεκινήσουν τα πράγματα όπως ξεκινάνε δηλαδή. Να μην διανύσουμε ένα μικρό Γολγοθάν και πέρασε η μεγάλη εβδομάδα. Δευτέρα 6 του Μαγιού, Δευτέρα οριστικών επιστροφών και οι έσκατοι φαντάζομαι, οι οποίοι είχαν λάβει άδειες ή είχαν ανάπαυλες ή τι κάνανε, λίγο αρρωστήσανε, είχαν κολλήματα, επιστρέφουν στις θέσεις τους, κάθε κατεργάρι στον πάγκο, ε. Αυτοί που δεν επιστρέψανε μάλλον είναι... Ή αυτά που δεν επιστρέψανε μάλλον είναι τα λεωφορεία του ΟΑΣ, φαντάζομαι. Διότι... είδες προς εξαφάνιση, σαν να περίμενες να περάσει ένα... η τίγρη της Βεγγάζης, ένα πάντα, ένας κορμοράνος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ένα τσιτάχ, κάπως έτσι, ή το σήμερα το πρωί... το να βρεις ένα λεωφορείο να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, δεν ξέρω τι συνέβη. Εν τέλει τα καταφέραμε και βρεθήκαμε για τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και είμαστε εδώ δυνατοί, μάχημοι, ξυπνητοί, σε μια εκπομπή, κυρίες και κύριοι, η οποία εννοείται δεν θα είναι σε καμία άλλη. Γιατί με το που πάτησε το πόδι μου στο στούντιο, άρχισαν να έρχονται αφήξεις σιγά σιγά υψηλά υστάμενων προσώπων και θα καταλάβετε ως ονούπο όταν ένας-ένας θα μπαίνει στην παρεούλα μας, γιατί το λόγο επειδή αποτελεί πόλο έλξης. Περίμενε, θα σε ανοίξω, θα τα πεις. Πού είσαι, ένας εδώ κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Παρουσιάζω το Top Gun, πού είσαι, μίλα. Τι είπες, ήξεις αφήξεις, ου εν το πολέμο θνήξεις. Αυτό... ήτανε της πυθίας. Να, έτσι, της πυθίας. Ένας εδώ, ένας μπαίνει, ένας δεύτερος και ένα παίρνω στη γραμμή και ποιος ξέρει πού θα μας οδηγήσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Παγόβουνο. Έλα, τι έγινε. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Πού είσαι, τι φτιάχνεις. Τι γίνεται. Καλά είμαστε, καλά θα δεις σήμερα τι λέει. Δεν θα πιστεύεις τι έχουμε σήμερα. Ποιους έχουμε εδώ. Κατάλαβα, παφούλιας τέτοια. Όχι. Μίλα λίγο. Κάποια... Πες μου τρεις ο Λευτέρης. Κάποια ζώα δεν τον πιστεύανε, τώρα θα τον πιστέψουν ευτυχώς. Ο Λευτέρης ήρθε. Μίλα, πάρ' το μικρόφωνο εκεί μπροστά, απέναντις. Λευτέρης, εσένα. Τι να πω, καλημέρα ρε. Καλημέρα, νάτος. Ήρθα από τη Γουαδελούπη. Η Γουαδελούπη το καρπούζι τα 10 κιλά κάνει από 25 ευρώ μέχρι 35. Ήρθε με διαβατήριο. Δεν θα μιλάμε ένας πάνω στον άλλον καταρχήν για να συντονίσουμε τα πράγματα. Ήρθε με διαβατήριο, με σφραγίδες, IT, με τα πάντα, με στοιχεία, με βίζες, με, για να αποδείξει εδώ ότι πραγματοποίησε το ταξίδι του τρόμου. Τα λάβες. Δεν ήταν του τρόμου, ήταν της γλύκας. Δεν πιστεύω τίποτε. Τρεις μέρες τρόμου είχαμε και 15 μέρες γλύκα. Δεν πιστεύει τίποτα. Μέσα στο brown sugar ήμασταν. Κολυμπούσαμε στο brown sugar. Έτσι. Λοιπόν. Ελευθερή. Ναι. Χάρτινο ταξίδι έκανε, δεν πιστεύω. Όλα χάρτινα, όλα φίλε, όλα. Αλλά με σφραγίδα όμως. Έτσι. Πού δηλαδή, έχω και το φωτιάδι εδώ πέρα, μην το φέρω και αυτό γιατί μετά αυτό και το να έρθουν όλοι χωράνε. Όλοι. Σήμερα πάρει, δεν θα βγάλουμε νόημα κανένα. Θέλω να πω πάντως καλημέρα στην κυρία Καλλιόπη από τη Δράμα που τρώγαμε μπουγάτσα μαζί και στην κυρία... στον κύριο Βαγγέλη το κουβερτούρα. Μάλιστα. Και στην Ίον την Αμυγδάλου. Εντάξει, να τα δώσουμε για αυτά. Πού είναι και ο Φωτιάδης, βγάλ το, δώσ' το στο τηλέφωνο. Φωτιάδης, θες να τον μιλήσεις. Δώσ' τον, βγάλ το στο τηλέφωνο. Θέλω να σε μιλήσει, άντε. Άντε, είδες είναι καλό. Ενώ πριν έλεγε δεν θέλω, έτσι δεν κάνω. Γιατί δεν κάνω. Τι ψυχή έχει ένα like, εσύ φταίς για όλα. Δεν μπορώ να σας ξαναφτιάχνω συνέχεια. Ναι. Είμαι σύμβουλος γάμου. Έτσι. Δώσ' το να. Όχι, γιατί λέει δεν δε με έχεις κάνει like, λέει. Δεν με κάνεις like, λέει, στα σχόλιά μου. Σε όλους κάνεις like, σε αυτό δεν κάνεις. Αυτά ούτε η μάνα μου δεν μου τα λέει. Που δεν έχει Facebook, όχι, καλά, μα και Facebook, αυτά θα μου τα λέγε. Ναι, δώσ' το. Τι λέει. Πού είσαι. Έρχομαι από εκείνες εδώ. Έλα από εδώ, είμαστε σήμερα χάος.
να κάνουμε πάρτι στον αέρα. Είστε ένα παγόβουλο, γλυκό παγόβουλο. Πώς τα λες, πώς τα λες, είσαι ποιητής. Άκου να σε πω, για πες. Η μπλούζα έχει γίνει πάταγος. Λοιπόν, θα σε φέρω κι άλλη. Στον Αγιώργη, ναι. Λέω τώρα, εμένα βγάζουνε ή την μπλούζα, να ξέρω. Θα τώρα σε φέρω κι άλλη για εμφάνιση εκτός έδρας. Τι να την κάνω, φτάνει με μία, με φτάνει. Διότι μία ρε, να έχουμε μία, μία μπλούζα που είναι βάλει. Δεν γίνεται αυτό. Θα στενέψει κιόλας. Λοιπόν, άμα έρθεις. Καλά, έχεις τον Τζοβ Γκάνε, έχεις και τον άλλο να δείτε. Έλα και εσύ να γίνουμε. Φούστα μπλούζα, φούστα μπλούζα. Ο Δημήτρης με τον Ζέμπελ τον έφερε από την Γουαδελούπα. Έλα από την Γουαδελούπα. Κι αυτός από την Γουαδελούπα. Γουαδελούπα. Ο Δημήτρης τον έφερε από τον Ζέμπελ. Άμα είσαι. Κύριε Φωτιάδη, να σου κάνω μια ερώτηση. Το you are very beautiful. Κύριε Φωτιάδη, φέρε καμιά τυρόπιτα. Κύριε Φωτιάδη, μια ερώτηση. Κουρασάν, άντε, τσάω, τσάω. Να μας φέρει και κάτι, ρε παιδί μου, πρωινό. Άσε τον, έστειλε. Μπορείς να κάνει, εντάξει, έφυγε, έφυγε. Κάτσε να δούμε ποια άλλη γραμμούλα. Το πάμε σιγά σιγά, παιδιά, ψυχραιμία. Να τα βγάλουμε πέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Πού να περιμένει μετά από τέτοιο καταιγισμό. Θα φύγουν όλοι τώρα. Θα έρθουν εδώ τώρα όλοι. Δεν έχει. Δύο ακροατές έχουμε όλο και όλο και αυτοί έρχονται και στα στούντιο μετά. Τελείωσε. Σταματάνε τα τηλέφωνα. Πού να καταγράψει ακροματικότητες. Λίμπερο 107,4 2310-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Από πάντα με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως και στα διαδίκτυα και στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Δευτερούλα σήμερα 6 του μηνού, 6 του Μαγιού, Οσίου Σεραφή μας κίσαντος εν το όρι δομβούς προφήτου Ιώβ. Είναι σήμερα και ορτάζουν ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφήμα, η Σεραφίνα, η Σεραφημή, η Σεραφημούλα, η Σεραφημίτσα, ο Ιώβ με την υπομονή του, ε. Ο έχει μείνει ως γνωστή έκφραση Ιώβιος υπομονίας. Ιώβιος. Ναι, εγώ τα ξέρω αυτά από το μπάσκετ. Δεν ξέρω ακριβώς τα έργα και τα ήμουν και τις ημέρες. Πολλά ξέρεις και δεν τα λες. Για πες Λευτέρη εσύ που είσαι και εδώ. Ο Ιώβ ποιος ήτανε. Εγώ ξέρω Ούμπε Λαμπίλ. You are very beautiful. Μάλιστα. Στην Καινή Διαθήκη να σου πέσαμε, κατά Λουκά. Το κοκό είναι το ζωζό. Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν προχωράμε τώρα με τρόπο. Είναι κόσμο που ξέρει ξένες γλώσσες. Κοκό και ζωζό είπα, δεν είπα τίποτα. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ο Ιώβ, ποιος ήταν ο Ιώβ, γιατί είχε τόσο υπομονή, δεν σας έχει έρθει ποτέ η απορία. Ας το κουκλάρουμε. Ο Μέγα ήταν ναι, το... ο Ιωνάς ήταν εκείνος που ήταν στο κήτος. Στο στομάχι από το ναι, κήτος. Ο Ιώβ, ο Ιώβ. Γιατί είχε τόσο υπομονή αυτός ο άνθρωπος και γιατί πρέπει να μας... Λες, να είχε καμιά δύσκολη γυναίκα. Δεν ξέρω. Ήταν λέει πολύ πλούσιος αλλά και ευσεβής, ενάρετος και δίκαιος. Ναι. Η οικία του ήταν ανοιχτή σε κάθε ξένο, επιδείκνυε στοργή προς κάθε στερούμενο, πάσχοντα και αδικούμενο, παρέχοντας στοργή και συμπαράσταση. Σαν και εμένα δηλαδή ένα πράγμα, Ιώβ. Μία από τα ίδια. Ήταν ο θαλμός τυφλών που δεν χωλών. Στήριγμα πτωχών και υπερασπιστής αδυνάτων, δίκαιος και γενναιόδωρος απέναντι στους πολυπληθείς υπηρέτες του και δούλους του. Στοργικός οικογενειάρχης για να θρέψει 10 παιδιά, 7 γιους και 3 κόρες. Που όταν επέστρεφαν από διασκέδαση, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους επισκέψεις, ο Ιώβ πρόσφερε θυσίες στον Θεό για να τα προφυλάξει από τυχόν αμαρτίες που μπορεί να μεταξύ να κάνει διαπράξεις. Ωραία αυτό, μ' αρέσει. Δηλαδή βγαίναν στα μπαράκια της εποχής, ναι, τα παιδιά του Ιώβ τα κάνανε μαντάρα. Και γυρνούσα στο σπίτι και πατέρα. Έτσι και αμάρι, έτσι. Ναι, κάτσε, μη στεναχωριέσαι. Καθαρίσω. Εγώ βάρεσα πιστόλα. Ναι. Μη στεναχωριέσαι. Θα σφάξω ένα μόσχο, θα σφάξω ένα περιστέρι. Και όλα κομπλέρε, παιδί μου, πέσε για ύπνο. Πατέρα, έχω hangover, ήπια, έκανα αυτά. Θυσία δηλαδή. Θυσία. Ωραία, ωραία λύση αυτή. Έτσι, πραγματικά δεν το ξέραμε. Είναι τώρα προχωρημένη. Ναι, απολάμβανε ιδιαίτερο σεβασμό από τους συμπολίτες του. Τι αλίμονο. Όταν τον άκουγαν, λέει και μακάριζαν για τη σοφία του γενόμενη περιχαρίση. Είχε μεγαπλήθο από ζώα, 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες. Μήπως ήταν αυτός που ήθελε να δώσει να παζαρεύανε τότε με τους Βεδουίνους μία γυναίκα προς το Φωτιάδη. Λες. Την παζαρεύανε με 200 καμήλες. Κύριε Μπαμπή, τουλάχιστον. Ναι, 50 ζε, κάτσε να ολοκληρώσω την ιστορία του Ιώβ. Να μάθουμε γιατί είχε υπομονή. Μια γέλη θηλυκών, όνων και ένα πλήθος βοσκών και επιστατών. Βούτυρο έτρεχε, λέει, όπου αυτός περνούσε και στο γάλαλο ζώτουν οι βοσκοτόποι του. Γαλακτοκομπικά φέρεται ο Ιώβ. Φέρεται να ήταν, λέει, γενικά από τους πλουσιότερους και τους πλέον. Ναι, γιατί. Είχε υπομονή. Δεν μας το εξηγεί. Ναι, δεν μας το εξηγεί. Το αφήνει για. Αυτή ήταν η ενέργεια, ναι, ναι. Σε δεύτερο μέρο. Συνδίκες Αμερικανικής Κομφαντίας. Με το σατανά, λέει, τα έβαλε ο Ιώβ. Κάποια μέρα, λέει, που τα παιδιά διασκέδασαν το σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού του, λέει, φτάνει σαν κυλιοφόρο στον Ιώβ και τον αναφέρει ότι κάποιοι ληστές, αφού έσφαξαν τους δούλους βοσκούς του, άρπαξαν τα σέβη των βοδιών και τους τυλικούς όνους.
Και μόνο αυτός λέει σώθηκε της καταστροφής. Πριν τελειώσει όμως το λόγο του, θα είναι άλλος αγγελιοφόρος. Κάγανε έτσι απάνω τι τώρα αυτοί. Του καπάκι ο άλλος. Που και... ανοίγει λέω, στον Ιώβο τη φωτιά, έπεσε από τον ουρανό και κατέκαψε όλα τα πρόβατα και τους βοσκούς αυτών. Και μόνο ένα σώθηκε λέει πριν και αυτός ολοκληρώσει. Φτάνει έτερος που αναγγέλλει ότι. Όχι έτερος, τρίτος. Ναι, έτερος, τρίτος. Έτσι λέω. Αφού δύο πήγαν, ναι. Έφυποι ληστές λέει κατά ομάδες περικύκλωσαν τα κοπάδια των καμιλών τις οποίες και άρπαξαν φωνεύοντας όλους τους δούλους και βοσκούς που τις φύλακαν. Αφού έγινε αυτό. Ναι, ξανάγινε. Φτάνει λέει και τέταρτος. Ναι. Που ανήκει λέει το τραγικότερο. Σφοδρός άνεμος άρπαξε τη στέγη της οικίας την οποία διασκέδασαν τα παιδιά του Ιώβ με συνέπεια να ταφούν. Όλα κάτω τι από τα ερείπια. Τότε λέει ο Ιώβ σηκώθηκε και σκίζοντας τα ημάτια του και κουρεύοντας τα μαλλιά του. Έπεσε στο έδαφος καγράμματος, γυμνός σε ξύλιδα από την κοιλιά της μάνας μου και γυμνός στα πέλθα από τον κόσμο αυτό. Ο Κύριος έδωσε τα δώρα του και ο ίδιος τα αφαίρεσε. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του σε όλους. Του πήρε όλη την περιουσία, ναι. Του πήρε όλα τα παιδιά. Του κατέστρεψε το βιός, ναι. Αλλά σου λέει ρε παιδί μου, ο Κύριος ήθελε να συμβεί. Μας τα έδωσε, μας τα πήρε. Μάλιστα. Χέρι και σαν χέρι. Να μην έφταναν αυτά, λέει ο Ιώβ, προσβλήθηκε συνέχεια από φοβερή μολυσματική ασθένεια, κάτι σαλέτρα και γέμισε πληγές, ζώντας πλέον έξω από τα τείχη της πόλης του. Παρ' όλα αυτά δεν παραπονέθηκε ούτε και τότε, λέει στο Θεό. Και υπέμενε παρότι εμφανίζεται να λέει σε τρεις φίλους που είχαν έρθει από κοντά του σαν τον Ασλαμά. Τρεις, λέει στο Σουμπούτεο που ρώτησα χθες, λέει, για να τον παρηγόρησε ότι δίχως πάσχει και είναι αθώος. Όλα αυτά δηλαδή ήταν η υπομονή του Ιώβ. Τα και πάντα, τον, ναι, έλεγε ρε παιδί μου, ναι, ότι τον έχρισαν έτσι. Θα ότι, πάμε στο καλύτερο. Ναι, ό,τι και να μας συμβεί, εμείς πρέπει να το υπομένουμε. Δηλαδή αυτό είναι το ειδικό δίδαγμα. Και έζησε λέει 140 χρόνια. Τι λέει ρε τον άνθρωπο. Πέθανε λέει σε ηλικία 248 ετών αφού πρώτα λέει είδε και τρισέγγωνα. Μάλιστα. Ε, πώς, αφού δεν είχε παιδιά. Θα είχε κανένα ξόγαμο από αλλού. Ξαναπέκτησε, λέει. Το, μετά τον αντάμυψε ο Θεός και τον ξαναπέκτησε πάλι 7 γιους και 3 γαθέρες με αποτέλεσμα να αναφτάσει, etc. Γιατί πέσανε οι στέγες εκεί. Το ηθικό δίδαγμα λοιπόν της ημέρων ημέρα, κυρίες και κύριοι, ή το αυτό να διατηρούμε την υπομονή μας όπως και πράττουμε εδώ στο λόγο επειδή μας την εκπομπή που. Σας μάθει να, σας μαθαίνει να διαχειρίζετε όλα τα συναισθήματά σας και τους θυμούς και τις οργές και τις εξάρσεις σας. Ο φίλος μας ο Λευτέρης ήρθε από την Αϊτή, τη Γουαδελόπη, από όλη την Καραϊβική. Τεινάζει τα παπούτσια, είχε πάλι στην κουτσουπιά, γέμισε άμμο και τα τεινάζει εδώ μέσα. Σκουπίσουμε μετά, ρε. Έτσι, βέβαια. Ο οποίος έρχεται μόνο μετά από μεγάλες επιτυχίες, μόνο από κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Πέρυσι ήταν άφαντος. Ναι. Και αυτό. Επιδεικνύει μεγαλείο ψυχής. Πότε ήταν μια μέρα που ήρθε και τον πήρε ο ύπνος εδώ. Είχε έρθει, είχε κάνει ένα σερί, ένα μπαράζ εμφάνισε. Ο πρωτάθλημα πάει για τον Ντάμπλ τώρα. Για τον Ντάμπλ και ήρθε εδώ. Ο Άρης 7-2. Ήρθες, είδες πώς έγινε η Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής, ρε φίλε. Έρχομαι Θεσσαλονίκη, πανηγυρίζει όλη η Θεσσαλονίκη. Έτσι, τελείωσε. Πώς την άφησες. Την άλλη φορά που θα έρθει θα πάρει και ευρωπαϊκό. Πότε ήσουν Θεσσαλονίκη, πότε σπούδαζες. Το 91 μέχρι το 97. Μεγάλες επιτυχίες τότε και ο Άρης και ο Πάοκ στο μπάσκετ. Α το μπάσκετ μου ωραία τώρα και το ποδόσφαιρο. Αλλά στο ποδόσφαιρο ήταν. Άστα, τι να σου πω. Με τον Γιουκούδη, με τον. Ξέρω εγώ. Με τον Παλί στα τελευταία του. Ξέρω εγώ τι. Α το μπάσκετ, βρε. Δεν μιλάμε για μπάσκετ, βρε. Με τον μπάσκετ και όλα. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν θα μιλάτε μεταξύ σας, θα σας κλείνω. Δεν θα μιλάτε μεταξύ. Λευτέρη! Λευτέρη, σε κλείνω. Δεν θα μιλάς μεταξύ σου. Θα βγαίνει έξω να παίρνει τηλέφωνο. Παράδειγμα. Ναι, βέβαια. Θα περιμένουμε και τον Παφούλια τώρα. Έτσι, για να κάνουμε κουμπούλα σήμερα, Δευτερούλα. Είναι τελείωσε και το πρωτάθλημα. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αίτητο ο ΠΑΟΚ, να τα πούμε και αυτά. Η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που παρέμεινε αίτητη καθότι η Μακάμπη του Βλάντανεβιτς ιτήθηκε. Και έτσι ο δικέφαλος του Βορρά είναι η μοναδική αίτητη ομάδα. Άμα βγάλουμε απ' έξω την Παναχαϊκή. Αίτητη στα πρωταθλήματα και τον τώρα... Πανιόνιο. Και τον Πανιόνιο. Εντάξει, ιτήθηκε, ιτήθηκε στο πρωτάθλημα και από την Παναχαϊκή και από τον Πανιόνιο στο κύπελο μάλλον. Στο κύπελο. Στο κύπελο. Εκεί που δεν. Που δεν... Ναι, δεν το γουστάρει τώρα τα πρωταθλήματα, δούμε το κυπελάκι. Λες, να, λέει. Να είναι προάγγελος του Σαββάτου. Το ότι ο ΠΑΟΚ φέτος στο κύπελλο είναι λίγο στα πάρα. Δηλαδή δεν το παίρνει και πολύ τέτοιο. Τι είπα, Μπούτσε. Δειγματίζει εδώ τι έχει φέρει. Κάκο χίλι έφερε να πούμε από εκεί πέρα. Δεν μα έφερε. Ένα σουβενίρ. Ένα σουβενίρ δεν μα έφερε. Τι να το κάνω τον παππού το καλαμάκι δηλαδή. Α πιο φραπέ. Είναι δυνατόν. Μα έφερε. Λέει Ντομένικα. Δεν έφερε τίποτα. Να σου πω κάτι. Όποιο έρχεται, κάτι φέρνει σε αυτή την εκπομπή. Ναι, Ντομένικα, εντάξει.
Αυτά είναι. Ντομένικα το Σάββατο δεν είναι. Δεν ξέρω. Κυριακή, Ντομένικα, ναι, Κυριακή. Δεν πιστεύω. Ο Άγιος Κυριακίος είναι δηλαδή. Ναι, Κυριακίος, ναι. Εκεί δεν γίνεται το survivor στον Άγιο Δομήνικο. Ναι, στον Άγιο Δομήνικο. Στον Άγιο Δομήνικο. Βέβαια, βέβαια. Πήγε στο survivor, Ελευθέρη. Έπρεπε να πάω. Εγώ ήμουν survivor από μόνο μου. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και είναι και ο ξάδερφός μου και ο Νίκος Κοσμάς, είπαμε. Ο ξανθός. Στον Άγιο Δομήνικο. Στο survivor, το τελευταίο αυτό. Στο survivor. Ναι, με τους Τούρκους. Τι. Είναι ένα Νίκος Κοσμάς, ξέρω. Είναι μέσα, υπάρχει, δεν το ξέρω. Βέβαια, και εγώ κατά τύχη παρακολούθησα. Α, μάλιστα. Κατά τύχη ξάδερφο. Με τι καρύδε μου. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε δηλαδή δικό μας άνθρωπο μέσα. Εντάξει. Αλλά φέτος δεν το βλέπει κανείς στο survivor, οπότε δεν έχει κανένα. Ναι, έχει κάτι παντρολογήματα, ξενέρωσε πολύ. Ναι, δεν είχε. Συγγνώμη, τι να πει, δεν λε. Το Φλεβάρι, σε αυτή την περιοχή τη Αιθής. Μάλιστα. Έχει καρναβάλι και σε έχουν καλέσει. Καλεσμένοι, μα έχουν καλέσει. Πώς αναγνωρίστηκε το ταλέντο μου και έστω. Ω καρναβάλι. Εκτός Ελλάδος. Κάποτε θα αναγνωριστούμε. Φλεβάρι στην Αιθή. Σε αυτήν την ζήση. Γενικότερα ολοκληρώθηκε το πρωταθληματάκι. Τα έχουμε αρκετά, εντάξει, τα έχουμε πει για το ποδόσφαιρο, είμαστε εν ώψη κυπέλου. Ακόμη δεν ξέρουμε τους όρους κάτω από τους οποίους θα διεξαχθεί ο τελικός του Σαββάτου. Αν θα διεξαχθεί με κόσμο τέλος, ή όχι. Με κόσμο ή όχι, στο τέλος εγώ βλέπω να πηγαίνουμε καμιά αναβολή έτσι πως πάντα πράγματα. Μπράβο, για τον χρόνο. Για τον χρόνο θα αφήσουμε. Ή αν περιμένουν κανένα 15 Αύγουστο που θα λείπουν όλοι στις παραλίες. Είναι πολύ καλή λύση. Πρόταση να γίνει στη Βενεζουέλα το παιχνίδι. Πολύ ωραία θα ήταν εκεί με Τσάβες να δίνει το. Ναι, το εναρκτήριο λάκτισμα. Μαδούρο και Καϊδό. Όχι, ήταν μια ωραία. Εμείς γενικότερα από την εκπομπή έχουμε προτείνει διάφορα μέρη ούτως ώστε να λάβει χώρα η γιορτή του ποδοσφαίρου. Γιατί λάβει το επιστέγασμα, ξέρω εγώ. Του ποδοσφαίρου. Τη νοοτροπία. Όλα αυτά, ναι, δίνει τροφή, δίνει ψωμάκι όλη την εβδομάδα. Θα έχουμε βέβαια για τα ράδια και για τα. Μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Σε εφημερίδε. Η αθλητική μα Θεσσαλονίκη διαπρέπει. Γενικότερα η Θεσσαλονίκη μα δεν ξέρω κατά πόσο διαπρέπει. Βρισκόμαστε ούτω ή άλλω και στην τελική ευθεία των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Α, και αυτό πάλι, ναι. Και αυτό είμαστε, ρε παιδί. Δεν το ξεχάσουμε. 25, ναι. 25 μέρες ολοκληρώσαμε. Πόσοι, είμαστε τρεις, είναι κανένα υποψήφιο μέσα σε εμά. Γιατί είπανε. Σίγουρα είναι και μα το κρύβει ένα από του τρεις. Σίγουρα, είναι σίγουρα και μας το κρύβει. Οι δύο στου πέντε λένε σίγουρα. Αφού έχουν κατεβεί 27. 27 ο καθένα έχει μέσα, α πούμε, υποψήφιου. Για φαντάσου. Και στο Δήμο Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 100. Τουλάχιστον τριψήφιο. Γιατί είναι και τα δημοτικά και τα διαμερίσματα αυτά. Πέντε, τέταρτο, ιστορικά. Νομίζω είναι γύρω σε 140 υποψήφιου σε κάθε. Αλλά, βάλε από 24 και λίγους λες. Και τι έχουμε να κάνουμε. Σε μια Σαλονικούλα βέβαια που χθες έβρεξε για κανένα μισάωρα και έριξε μια καταιγίδα. Αρκούσε αυτό για να αλλάξουν οι τρόποι ζωής μας. Να γίνουμε λίγο Φιλανδία, ας πούμε. Καραϊβική γίναμε. Η πόλη των χιλίων λιμνών. Ακριβώς. Με τις 500.000 γούβες. Να κατεβαίνεις με ράφτινγκ. Στη Λακούβα. Στη Λακούβα του Στάθη του Παχύδη. Του Σταχύδη, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Να κατεβαίνεις με ράφτινγκ από την Άνω Πόλη προς το κέντρο. Να κάνεις. Βόντολες θα βάλεις. Είναι, λες εσύ ένα νέο πρόγραμμα αυτό. Πρόγραμμα τουρισμού. Ότι. Εναλλακτικού τέλος πάντων. Τώρα που ήρθαν τα Lime, δηλαδή να βάλουμε και καμιά γόνδολα μέσα για να έχουμε έτσι ένα νέο μέσο μετακίνηση. Γιατί ο γονδολιέρης θα πάρει λεφτά. Δεν θα πάρει λεφτά, θα φτιάξουμε μια εφαρμογή. Θα είμαστε την πρώτη εδώ. Θα κάνουμε το λόγο επειδή, τη γονδόλα του λόγο επειδή. Ναι, θα φτιάξουμε μια εφαρμογή. Θα ξεκλειδώνει τη γόνδολα. Ανά πάση στιγμή θα πηγαίνει πολύ εύκολα στον προορισμό σου όποτε βρέχει. Και θα την παρατά όπου να είναι, σαν τα live. Προχωρά και βλέπει ένα παρατημένο. Σήμερα το πρωί ήταν μπροστά μου ένα βανάκι. Και σταμάτησε σε δύο σημεία για να πάρει να φορτώσει από αυτά τα live. Να τα φορτώσει. Τα ψήριζαν, μήπως. Όχι, ρε, τα παρατάνε, ρε. Τα παρατάνε, ναι. Ναι, όχι, έγραφε απ' έξω. Τι. Live και ξέρω εγώ. Τώρα τι να τα ψήριζουν. Από αυτά μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε. Αν δεν έχω πάρει τώρα. Παιδί μου, κάποιοι μπορεί να θέλουν, α πούμε. Τα παρατάνε όπου να είναι. Εμείς το λόγο επειδή είπαμε, θα φτιάξουμε. Ελβετία, όλα τα. Υδρόβια. Υδρόβιο τρόπο μετακινήσεων. Γιατί μπορούμε και σήμερα να προβλέπονται κάποιες βροχούλες για το απογευματάκι. Αλλά θα κυλήσουν καλύτερα τα πράγματα. 22 θα φτάσει το θερμόμετρο, λίγα συννεφάκια το πρωί. Κάποιες συννεφιές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δεν προβλέπονται βροχές. Και άνοδος της θερμοκρασίας προς το τέλος αυτής, το Σαββατοκύριακο. Γιατί άντε να φανεί αυτός ο Μάης, δεν έχουμε ακόμα βιώσει μεγάλες θερμοκρασίες. Θυμάμαι πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν ήδη με τα κοντομάνικα. Τώρα είχαμε κάνει και μπάνια. Εγώ έκανα φέτος ένα. Τι να κάνεις, δεν είναι για μπάνια. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε φωτογραφίες στα Instagram, στα Facebook. Είμαστε, ότι βρισκόμαστε στις παραλίες. Αλλά
εντάξει, δεν πειράζει. Όσο του βρέχει, γι' αυτό ήρθε ο Λευτέρης εδώ, επειδή μπορεί να αντιμετωπίσει τις τροπικές βροχές. Ήρθε ως άνθρωπος τεχνογνωσίας. Έτσι ακριβώς, ξέρει το know-how. Ναι, μόνο έτσι θα σε πιστέψουμε ότι πήγες στη Γουαδελόπη. Να φέρεις. Καλά, εφημερίδα βέβαια μπορεί να πάρεις, ας πούμε, από οπουδήποτε. Δεν είναι και αυτό ενδεικτικό. Τώρα την έχει μαζί του, θέλει να πάει διαβάσει. Φωτογραφίες έξω από την πρεσβεία, έξω από το λευκό πύργο της IT. Δεν θα έχουν ολόκληρη IT εκεί, δικέφαλοι. Γι' αυτό πήγε ο Λευτέρης ως συνασπιστής, ας πούμε, ως προάγγελος, ως pre-game των. Μετέπειτα πρωταθλητών. Των διοργανώσεων. Υπάρχουν μια διοργάνωση μπροστά μας, έχουμε τον τελικό. Πάνω αυτό το επιστέγασμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινάμε, ελπίζω να μην μας κλέψει κανείς την ιδέα. Ξεκινάμε μια νέα εταιρεία Lime εδώ από το λόγο επειδή, μια εταιρεία με γόνδολες ως ότου και θα βρέχει και όλα, θα έχουμε βροχές αρκετές το φετινό καλοκαίρι από ό,τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Έτσι πως είναι καμωμένη η πόλη μας και με τις πολύ ωραίες λιμνούλες που δημιουργούνται με τις πολύ ωραίες έτσι ροές. Θα μπορούσε να είναι και πως πήγαν, είχαν δώσει τότε πάω ένα σωρό λεφτά για να φτιάξουν και ήταν το αγαπημένο, πάντα το βλέπω αυτό στους Ολυμπιακούς αγώνες, το κανόε καγιάκ. Κανόε καγιάκ. Ένα ωραίο που κατεβαίνει μια, ναι, πίστα. Ναι, τη διαδρομή, ναι. Να μπορούσε να και ξαναγυρνάς, ναι. Πριν από χρόνια κάνανε έναν αγώνα στο κέντρο της πόλης, κατάβασης από το Σέιξου με αγωνιστικά ποδήλατα. Ξεκινούσαν, ήταν κλειστό το κέντρο, κατεβαίνανε και φτάνανε εξωγόνο, τερματίζουν στο λευκό πύργο. Το σταμάτησαν αυτό γιατί είχαν διαπρίσα βούρτες, δηλαδή δεν πήγαιναν μόνο επαγγελματίες του είδους. Α, οποιοδήποτε. Ναι, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Για τη συμμετοχή. Ένα νέο αγώνισμα έτσι, να κατεβαίνεις, ας πούμε, από τα χίλια δέντρα, να παίρνεις το κανό σου. Μια χαρά και θαλάσσιο ποδήλατο. Εναλλακτικό τρόπο. Μπράβο, θαλάσσιο. Να και τέντα επάνω. Πώς είναι αυτό που κάνει την διαδρομή στο ιστορικό κέντρο. Ναι, το διόροφο. Το ξεσκέπαστο. Έτσι. Σκέπαστο, αγάπη μου. Σκέπαστο, το μαξάκι το ξεσκέπαστο. Τραγουδούσε η Αναβίση. Τώρα, μια που είπες για τραγούδια. Χθες το βράδυ το σκέφτηκα. Αφιέρωμα στο Μιχάλη σήμερα, όταν μου είπες ότι μπορεί να έρθει το. Κοίτα Μιχάλη μου το χάλι μου και ας τα παντρέματα. Θα μας τα πει όλα, έρχεται. Όχι, υπάρχει τραγουδάρα. Δεν το ξέρω, το ξέρω. Έμενας, λέει, εδώ μας ναι, καλά που στράβωσε η δουλειά με την Airlines. Θα μας τα πει, δεν γιατί ξέρουμε, θα πάει να παντρευτεί. Μπορεί να έχει νέα, μπορεί να έχει νέα. Γιατί μας λέει εδώ πέρα. Ναι, αλλά εμείς θα του προτείνουμε. Κοίτα Μιχάλη μου το χάλι μου. Μας πληροφορεί ο Φούρναρης ότι λέει δεν φέρνει ούτε μία σπανακόπιτα. Γιατί λέει δεν θα κερνάω, λέει, τα μαλλιωτάγαρα. Εμάς ενώπιον. Όχι, άκουσε το τέτοιο. Γιατί άκουσε όλους μας. Και εξαιτία δεν θα φάω κι εγώ. Για φαντάσου να πούμε. Μπορεί να είμαι εγώ το πρώτο μαλλιωτάγαρο. Αλλά έφερε ο Λευτέρης εδώ μπουγάτσα και το ρίξα πάνω. Λέει στάκ, δεν το ρίξα, πιπέρι. Και την παράτησε. Τι κάνει μέσα, μην τα κάνει αυτά και έχουμε να καθαρίζουμε. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Σαλονικούλα λοιπόν, ωραία ξυπνάμε. Είμαστε δυνατοί που τη βρίσκουμε αυτή τη χαρά τέτοια ώρα. Πρωινιάτικα, έτυχε τώρα. Είμαστε όλοι μαζεμένοι. Έγινε τώρα το meeting εδώ και εγώ δεν είχα κέφι, αλλά. Είδε που ήρθε το κέφι. Πού να έχει τώρα κέφι, τώρα πρωτάθλημα ήδη. Πρωτάθλημα ήδη, αλλά εντάξει, 7 ο Άρης. Τι να την κάνει, μωρέ. Εντάξει τώρα. Ξεσπά τώρα σε λυγή στο πτώμα χωρί λόγο. Δεν είπα, δεν μ' αρέσουν. Αυτά τα είπαμε. Εντάξει, ήθελα να κάνω μια επίδειξη. Σιγά τώρα. Να δείξει στον κόσμο τον ευχαριστή. Δεν ισχύουν αυτά. Μέχρι και ο Σιώπη χώρα, ρε. Στη ζωή του το πρώτο. Το πρώτο. Το πρώτο. Πέναλτι στο 90 φεύγα. Νομίζω βάρεσε και ένα στο πρώτο ημίχρονο. Το χάσε. Ξαναβάρεσε στο 90. Πήγα να τον κάνουν γι' αυτό να μην πω ότι. Και εκπληρώθηκε η προφητεία του Σιώπη που είχε πει ότι αν σκοράρω, λέει, με τον Μπάουκ. Θα ανεβώ στα κάγκελα της Τρία. Ναι, και. Όχι, σκόρανε με την Ξάνθη εν τέλει. Ναι, και ανέβηκε στα κάγκελα. Ανέβηκε όμως στα κάγκελα, η προφητεία και ο χρησμός βγήκε. Βγήκε. Ναι. Όταν σκοράρει, αλλά το βάλανε σε δύο μπέναλτι, για να με την Ξάνθη τώρα, ρε παιδί μου, τι πάω. Αυτό ξέρει η έκφραση που είναι. Παραβίασε ανοιχτά πύλα. Ναι, είσαι. Σου λέει, ρε παιδί μου, ξάδικα από και το Λουτσέσκου. Πάω και τώρα το Λουτσέσκου. Ναι. Σαν να το βάλει στον Πάουκ, δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι του έχω εγώ τι είπα τι τέτοιε, τι πληροφορίε μου. Δεν τι δέχτηκε. Πληροφορίε είναι αυτά. Δεν μπορούσε να τι υιοθετήσει. Δεν υποχρεούσε. Ξέρω ότι θα πει και δεν το λέω. Δεν το λέω. Τα άκουσα γιατί. Μόνο δημοσιογράφοι θα λέτε ψέματα. Άλλο αυτό. Εγώ έτσι τα άκουσα. Πειράζει, δηλαδή να το πω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπή. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα, Λευτέρη. Λοιπόν. Δεν, ο Λευτέρης βγήκε έξω, εγώ είμαι εδώ. Καλημέρα, Μπαμπή. Καλημέρα. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα που πήρε IDT, την Ευρώπη ανάμεσα σε 54 χώρες, η μοναδική ομάδα που κατέξε το πρωτάθλημα. Συνεχίζει στο κύπελο, είχε εύκολη διαδρομή, απέκλεισε
Παναχαϊκή, Πανιόνιο, Άρη και Τρίπολη. Δεν είναι και καμιά μεγάλη ομάδα. Τώρα είναι δηλαδή το τελικό. Ναι. Λοιπόν, και να πω και για το βόλεϊ, για αυτόν τον κατάπτυστο τον πολιτικό που γιουχάριζε από πίσω παίχτη και τον έβριζε όταν πήγαινε να κάνει σερβίς. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, η ερώτηση μου γιατί τα χείλη του, ναι. Ναι, είδα παντού όσο με αυτό το δημοσίο. Αλλά απαγορεύεται κάποιο πολιτικό. Ναι, απαγορεύεται κάποιο πολιτικό να είναι μια ομάδα. Σε θέση ball boy, ναι, μαζί με έναν καταδικασμένο που έχει αποδειχθεί, που έχει καταδικαστεί. Ναι, νομίζω είναι μέλος διοίκησης του είναι... Ολυμπιακού. Είναι ο πρόεδρος. Ναι, ο πρόεδρος του Ρεστέχνη. Ο πρόεδρος, ναι. Ο πρόεδρος. Είναι με 13 χρόνια με αναστολή. Πουθενά δεν συμβαίνει αυτό, εκτός από κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής στο παρελθόν και στην Ελλάδα. Πάντως αυτό, δηλαδή, ξέρω εγώ ποιος πω, πώς το λένε ρε παιδί μου. Σήμερα έρχεται η εκδίκηση της ομάδας του βόλεϊ. Ναι, σήμερα έχει μάτς, ε. Σήμερα έχει μάτς, στο ναι. Παλατάκι. Στο Παλατάκι, μάλιστα, ναι. Και επειδή κρατάς τις παραδόσεις, να σου αναφέρω ότι δεν υπάρχει ο Τσάβες, έχει πεθάνει. Ναι, μπερδεύτηκα. Ένα λάθος, τη ρήμη του λόγου, κρατάει τις παραδόσεις. Δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί αν γίνει όχι, στη Βενεζουέλα. Να σου πω εγώ, Μαδούρο στη θέση. Να σου πω εγώ και πού το ξέρουμε ότι έχει πεθάνει. Ναι, σωστά. Μπορεί να είναι κάπου με τον Μάκη Τσομιάδη και τον Έλβις Πρίζλι. Έχεις δίκιο. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλά ρε, σου ζήτησα εφημερία της Γουαδελούπης και μου έφερες να πούμε την Εσπρέσο. Όχι, εβοϊκή είναι, εβοϊκή. Τι σχέση έχει η εβοϊκή στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, είναι από Χαλκίδα. Καλά και αυτό είναι. Νησί και αυτό και Χαλκίδα, νησί και Γουαδελούπη. Μέσα πέσαμε. Κοντά είμαστε. Από θάλασσα περιβρέχονται. Για τους λάτρεις στατιστικής, ο φίλος μας ο Φούρνανης συμπληρώνει ότι ο Άρης έβαλε 7 γκολ στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος Ζίβκοβιτς πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα είναι σαν να τα έβαλε ουσιαστικά. Έλα, όχι τώρα αυτά. Δεν τα 7 γκολ ή ο Σιώπη. Τέτοιοι παραλληλισμοί. Λέω τώρα εδώ προσπαθούμε να βρούμε ρε παιδί μου να κάνουμε. Ναι, κάτι έτσι να βγάλουμε. Να πούμε, ναι. Υπήρχε μια προφητεία, α πούμε, και εμείς πρέπει να το αναφέρουμε εδώ και να το αναδεικνύουμε μέσα από την επικαιρότητα. Αυτά και άλλα πολλά κυρίες και κύριοι θα παρακολουθήσουν στο σημερινό λόγο επειδή, το οποίο φυσικά δεν θα είναι καθόλου ίδιο με το οποιοδήποτε. Κάθε λόγο επειδή είναι ξεχωριστό. Εργασίες συντήρησης ξεκινάνε στον περιφερειακό σήμερα το πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Στον Τάπητα. Ναι. Δεν βάζουν... Είναι η εταιρεία που δούλευα πριν. Στρών χορτάρι να πούμε γι' αυτό. Ναι. Ναι, όχι, θα, ναι. Ναι. Πιο αναλυτικά ο προγραμματισμός των εργασιών περιλαμβάνει εργασίες τοποθέτησης τι θέων ασφαλείας που εκτελεστούν ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές... Ανάλογα με τις επικρατούσεις καιρικές συνθήκες. Αν είναι εύκολο, πες το τμήμα του περιφερειακού, θα βοηθήσει τον κόσμο. Η ώρα έναρξης των εργασιών θα είναι η 7η πρωινή. Ναι, μετά το λόγο. Κάτσε να ακούσουν πρώτα λόγο επειδή και μετά ξεκινήσουν να κάνουν εργασίες. Ναι. Μέχρι και την ώρα λήξης της βάρδιας. 7 παρά. Ναι, μέχρι και τις 2. Σε ποιο τμήμα του. Σε ποιο περίμενε να. Ναι, καλά, λέω. Ναι, καθόλου την. Καθόλου, δεν λέει εδώ σε ποιο σχέδιο. Ναι. Λοιπόν, αφήστε να πω καμιά είδηση από την έξοδο του κόμβου της Τούμπας προς ανατολικά και, και τον κόμβο του Κωνσταντινουπολίτικου. Ξεκίνησαν δηλαδή τα έργα στην Τούμπα. Λοιπόν, είναι προάγγελος αυτός, ας πούμε, για κανένα νέο. Είναι τα περιμετρικά μέχρι που να πάμε στα. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Μόνο 6 και 33 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα, να συντονιστούμε. Και να εφορμήσουμε κυρίες και κύριοι δυνατή και γεμάτη στην επικαιρότητα. Πάμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίβερο 107,4 στο πρωινό της 6ης του Μαγιού. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όσους τώρα συντονίζονται. Εβδομάδα είπαμε και επιστροφών, σχολεία, οργανισμοί, κατεργαρέοι που μπορέσανε και ξεκλέψανε κανένα 2-3 ημερούλες. Είμαστε πάντα με αυτούς που κάθονται. Τους ζηλεύουμε μεν, αλλά τους επικροτούμε δε. Χαιρόμαστε με τη χαρά των άλλων, δεν είμαστε χαιρέοι κακοί και μεμψίμυροι. Αυτά φέρετε τα παιδιά σας εδώ να ακούνε φροντιστήρια για εκθέσεις, πλούσιο λεξιλόγιο, τετρασύλλαβες λέξεις. Ένα γιατί συγκεντρώνουμε το μηδέν της ακροματικότητας. Τετρασύλλαβα. Διατών. Νωρίτερα για τον μαγικό κόσμο του NBA, τα ξημερώματα στις 2 είχαμε το παιχνίδι των Portland Trail Blazers με τους Denver Nuggets 112-116. Επικράτησαν οι Nuggets μέσα στο Portland και φέρανε την σειρά στο 2-2. Βρισκόμαστε στα προημιτελικά.
ενώ το βραδάκι οι Τορόντο σπάσανε εκ νέου την έδρα των Sixers, επικράτησαν με 96-101 και έφεραν και αυτοί το παιχνίδι στο 2-2. Σήμερα το ξημερώματα δεν έχουμε παιχνίδια κανονικά, αύριο Τρίτη 7 του μηνού στα ξημερώματα τα τέτοια, τα αμερικανικά, τα δικά μας δηλαδή, τα αμερικανικά θα είναι βράδυ Celtics Bucks και Rockets Warriors, με τους Bucks να σπάνε και αυτή την έδρα των Celtics στα ξημερώματα του Σαββάτου και να ανακτούν το πλεονέκτημα έδρας. Γενικότερα τα play-off είναι αρκετά ενδιαφέροντα και οι Rockets πήγανε την σειρά στο 2-1. Θα δούμε ωραία παιχνίδα και ευτυχώς που είναι έτσι εδώ, ας πούμε, έχει κάτι ματσάκια 4,5 και 5,5 και τα μας συντροφεύουν, καθώς θα έχουμε και εκπομπούλα. Γκράουγκρουκ, οι πόρτες εισέρχεται ένας εδώ μέσα στο στούντιο. Μπαίνουν σιγά σιγά τα βαριά χαρτιά του λόγο, επειδή ολοκληρώθηκε και το πρωταθληματάκι μας, αυτό το περιβόητο πρωταθληματάκι της Super League, χθες τελευταία αγωνιστική. Και το Σάββατο τελευταία αγωνιστική ξεκίνησε με την διάφορα αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Λαμία 0-3. Παναθηναϊκός Πανετολικός 4-0. Πας Γιάννενα ΠΑΟΚ 0-2. Λεβαδιακός ΑΕΚ 0-3. Ατρόμητος Αθηνών Όφη 0-2. Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος 3-0. Λάρισα Ολυμπιακός Πειραιός 0-3. Και Άρης Θεσσαλονίκης Ξάνθη 7-2. Δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, το μεγαλύτερο σε έκταση σκορ. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Μπορεί να μας βοηθήσει εδώ κάποιος φίλος ακροατής, έτσι, μεγαλύτερος λάτρης των στατιστικών. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από πολύ γάδρο παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα, μάλιστα. Και ξέρω τον εξέρει. Μάλιστα, τον εξέρεις, ε. Τον εξέρω καλά. Αυτά που λέει για την Γουαδελούπη δεν είναι αλήθεια. Ψέματα ένα. Δεν έχει πάει ποτέ. Τι σε λέμε εμείς. Τι σε λέμε εδώ, κυρία μου. Δεν τα ξέρουμε, όσον κυρία αφορά, μου. Όσον αφορά για την IT, ψέμα και όλα και αυτά και ψέματα. Ναι, αλλά ψέμα δεν είναι ότι στο 1821 ήρθανε 100 να βοηθήσουν. Παραπάνω, ναι, ένα τάγμα στην επανάσταση. Αιτινών εδώ συντρόφων μας. Από το Port de Prince. Έτσι, μάλιστα, μάλιστα. Χαρήκαμε. Από πού μας παίρνετε? Έκλεισε η γραμμή, δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται καλά. Είμαστε πολύ μακριά, υπάρχει απόσταση. Ο τελικός πίνακα της βαθμολογίας όπως διαμορφώθηκε μετά τον μαραθώνιο των 30 αγωνιστικών, ΠΑΟΚ πρώτος και αίτητος με 80 βαθμούς και μείον 2 στο ξεκίνημα, με μόλις 4 ισοπαλίες, μία και μοναδική στην Τούμπα με τον Άρη, και οι υπόλοιπες εκτός ήταν με την ΑΕΚ πήρε μια ισοπαλία ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω με ποιους άλλους, κάτσε να θυμηθώ με ποιους άλλους έφερε ισοπαλία και με κάποιους άλλους θα έφερε ισοπαλία, αυτές τις δύο θυμάμαι δηλαδή, απέναντι στους κυτρινόμαυρους ένθεν και ένθεν. Ολυμπιακός δεύτερος με 75 βαθμούς και την καλύτερη επίθεση, 71 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε με την καλύτερη άμυνα, 14 τέρματα παθητικό, δηλαδή έτρωγε γκολ ανά δύο παιχνίδια ουσιαστικά. Πάρα πολύ καλή λειτουργία της αμυντικής του γραμμής. 57 στην τρίτη θέση, κερδίζει το καλό εισιτήριο όπως λέμε για την Ευρώπη. Ατρόμητος 52, πέμπτος Άρης 49 και αυτός κερδίζει το εισιτήριο για την Ευρώπη. Επιστρέφει στα σαλόνια μετά από 6-7 χρόνια, μετά τις περιπέτειες και σε Α. Οι περιπέτειες για τον Άρη είχαν ξεκινήσει από την Α Εθνική και συνεχίστηκαν σε Γ και σε Β. Πανιώνιος 38, Λαμία 37, Παναθηναϊκός 36. Ο Παναθηναϊκός είχε μείον 11 βαθμούς, η ΑΕΚ μείον 3. Γενικά ήταν το πρωτάθλημα των μείων. Πανετολικός 36, Λάρισα 34, Αστέρας Τρίπολης 33, Ξάνθη 32, Όφη 32. Ισοβάθμισαν αυτοί οι δύο, αλλά η Ξάνθη είχε καλύτερη συγκομιδή στα μεταξύ των. Με αποτέλεσμα ο Όφη. Τι κάνει, ξεντίνεσαι, τι κάνει. Ντύνεται. Γυρνάκο, τον βλέπω χράκα, χρούκα. Ζόρι, αδυνάτησα τώρα με την ιστία. Πηγαίνει στα μπαράζ εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον συγκριτικό επίσης Πλατανιά, ένα ντέρμπι για μια θέση στον ήλιο ανάμεσα σε Κρήτη και σε Κρήτη Λεωσέ, Ηράκλειο και Χανιά. Πας Γιάννενα υποβιβάστηκε με 27, Λεβαδιακός εδώ και καιρό 21 και Απόλλωνος Σμύρνης τελευταίος με 10 βαθμούς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, έλα και εσύ. Πού είσαι, έλα και εσύ στο στούντιο. Έλα και εσύ. Όπου και να είσαι. Εγώ. Ναι. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
Είδα μια ξέρω από πότε είμαι το ίντερνετ καφέ, από χτες το πρωί. Από χτες το πρωί, 24 ώρες. Και πάει και βάλε, ναι. Όχι 24 ώρες. Πόσες? 10 ώρες. Ναι. Και άλλες περίπου 8-9,5 ώρες περίπου. Μάλιστα, 19, εντάξει. 10 και άλλες περίπου, μάλιστα. Είδα μια ταινία φανταστική με δύο πιτσιρικάδες. Ναι. Τρόμο ήταν. Ο μεγάλο πιτσιρικά. Ναι. Να βάλει να γίνει φωνιά ένας μικρότερος φίλος του που είναι σε ένα σχολείο που πάνε, σε ένα μαθαίνουν γράμματα, ξέρεις τώρα. Σχολείο. Αυτά που κάνουν τα σχολεία, ναι, τα ξέρουμε. Και παίρνει ο μεγάλος του πατέρα την καραμπίνα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πολύ. Τι έγινε με την καραμπίνα? Σκέψου ενθουσιασμένος, βγήκε κατευθείαν, ούτε καλημέρα είπε. Τίποτα. Το έργο να πει. Ωραία ταινία. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία ταινία. Άκου τι γίνεται πρώτα απ' όλα. Ναι, να ακούσω κι εγώ, ναι. Πρώτα απ' όλα. Πριν να πάρει, όταν πήρε την καραμπίνα, ναι. Θέλανε να πάνε να γίνουν φωνιάδες και οι δύο. Μάλιστα, να σκοτώσουν. Άλλα παιδιά θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, άλλα θέλουν να γίνουν γιατροί, νοσοκόμοι. Αυτοί θέλουν να γίνουν φωνιάδες. Σχολικός, επαγγελματικός προσανατολισμός. Ναι. Ναι, το τέλος. Το τέλος. Όχι, πριν το τέλος, πριν τελειώσει η ταινία. Το μικρότερο, το φίλο του, τον πλάκωσε στο ξύλο. Ο μεγάλος. Λοιπόν, τι είναι, κάποιο λόγο θα έχει. Λοιπόν, ένας λόγος υπάρχει παντού. Άκου να δεις τι θα κάνεις. Πρέπει να ξεκινήσεις να βλέπεις από μένα τώρα αυτό. Θα πας εκεί στα ίντερνετ καφέ και θα σου βάλουν να βλέπεις Game of Thrones. Και να μας λες εδώ κάθε Δευτέρα που ο κόσμος πλακώνεται να μην μάθει τίποτα τα spoiler. Θα βγαίνεις να μας κάνεις spoiler για τη σειρά. Game of Thrones λέγεται, ναι. Μπάμπη, μ' ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω. Πριν να σου πω, ο ένας, ο μεγάλος, ο σκότωσε και... Συνεχίζει, την καραμπίνα. Με καραμπίνα. Και μετά... Ενθουσιασμένος. Τον πλάκουσε το μικρό στο ξύλο όμως. Μάλιστα, και... Ναι, και μετά έρχεται η αστυνομία, τον πυροβολάει, τον πιάνει το μικρό, το συλλαμβάνουν, μετά τελειώνει η ταινία και μετά είδα άλλο μια ωραία ταινία. Πιο ωραία από αυτήν. Πιο ωραία από αυτήν. Ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ένα ψυχοπαθή δολοφόνο που... Serial killer! Και τα βάζει στην κουβλίβιστρα εκεί, τη κομμένα κεφάλια. Χέρια, πόδια, νευρά, σηκώτια, σταμάτα ρε πρωί, πρωί μας άνοιξες την όρεξη. Επαναγία μου. Και πάλες. Αύριο, άμα ξιώσει ο Θεός. Πρώτα απ' όλα. Έλα και εσύ, σήμερα πρέπει να είσαι εδώ. Χάνεις το πάρτι. Δεν πειράζει, τι πάρτι, να κεράσει την όπτα, άμα κεράσει έρχομαι. Έρχεται ο Φωτιάδης τώρα φορτωμένος. Μια σπανακόπιτα να την κλέψεις. Έγινε ωραία, αύριο 7.30 με 8.30 να είναι. Ωραία, εντάξει. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Μας προανήγγειλε το άμα θα έρθει 7.30 δεν βρει τίποτα. Άμα θα έρθει 7.30. Για το λόγο, επειδή όσοι πιστοί προσέλθετε, οι πόρτες είναι ανοιχτές, τα σκυλιά δεμένα. Μπορώ και το Φωτιάδη είναι κλειδωμένο. Ό,τι κάνω. Δεν πιστεύω να κάνει κάποιος τίποτα και να τον διαβάλει. Όχι. Δεν νομίζω κανονικότατα. Λοιπόν. Εδώ άπαντες παρόντες και συμμετεχόντες. Κοίτα, πρωί πήρα να μας πει για τους πιτσιρικάδες που έγινε. Εντάξει, να κάνεις. Μου θύμισε το τραγούδι του τέτοιου. Του Χατζηδάκη. Ο Μάνος ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Εψές, λέτε, παιδί, μετά την Κυριακή πέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε νερό, του βγάλαμε και μέντα. Μα για το φωνικό δεν είπε ούτε κουβέντα. Δεν έκανε spoiler, δεν έκανε spoiler. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα επίσης. Καλημέρα. Λοιπόν, γεια σου Νίκο μου, καλημέρα παλικάρι. Τελευταία φορά είναι που παίρνω τηλέφωνο, δεν ξαναπέρνω, δεν ακούω σταθμό. Γιατί? Δεν τον αφήσατε τον άνθρωπο να μας πει για τη δεύτερη ταινία. Αφού είπε θα έρθει από εδώ. Θα έρθει άλλο. Θα έρθει αύριο να τα πει. Αυτά θα τα κάνουμε διβιντάκι. Πώς το λένε, δεν γίνεται. Πρέπει να είναι ζωντανά να τα μεταδίδει. Έτσι χάνονται, έτσι δεν γίνεται. Ναι, Νίκο, ντροπή άντε σε αυτόν τον ντροπή σε αυτόν. Εσύ δεν τον άφησε τον παφού για να μας πει τη συνταγή του Τζιγεροσαρμά. Σηκώθηκε, είπε, μέσα σα πλύνεται. Τώρα πώς τα συνέδεσε όλα αυτά. Τη μια λέει πλάκος ο μεγάλος τον μικρό και μετά έρθει η αστυνομία και πυροβόλησε. Δεν μαζί με ποιον. Μας αφήνει κενά. Ο μικρός μετά λέει ξαναπλάκωσε τώρα. Έχω την εντύπωση
έτσι μια υποψία, λίγο πως το περίγραψε, ναι, τα μαθήματα αμερικανικής ιστορίας με τον Νόρτον μου θύμιζε, αλλά καραμπίνα δεν είχε μέσα εκεί. Δεν ήταν αυτό. Αυτά θα το είναι πιο light. Πολύ παλιά ταινία για να μην έχει. Είναι με τα σχολεία, ναι, χρόνια τώρα αυτή η μόδα που μπαίνουν και βαράνε κάποιοι. Ποιος θα τις βάζει αυτές τις ταινίες. Εν τω μεταξύ στη Φλόριντα ψηφίστηκε. Όχι. Δεν ξέρω το είδατε. Στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να οπλοφορούν οι δάσκαλοι. Μα και όχι ψηφίστηκε. Α, είναι υποχρεωτικό. Γιατί είπαμε χρόνια από την εποχή των γκαμπόιδων Κόλτ και έτσι. Υπάρχει νόμος ελεύθερος. Τέλος πάντων. Και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, ούτε ο Κένεντι που ήταν φιλελεύθερος, να απαγορευτεί η οπλοφορία στην Αμερική. Οπλοφορούν οι πάντες. Πάμε παρακάτω, δεν θα λύσουμε το αμερικανικό. Ο Τσάρτον Ίστον έκανε καριέρα πολιτική πάνω στο. Ναι, ήταν πρόεδρος της Ένωσης για την Οπλοκατοχή. Ναι. Άρα με κόψατε ρε στη συνταγή για τον τυχερό Σταρμά. Αύριο ξαναπάρει. Και το ψυχιατρικό τέτοιο. Όπως είπαμε, ναι, τώρα θα τα θυμίσουμε. Μες. Αλλά κάθε μέρα βλέπει. Ναι. 19 ώρες στο ίντερνετ καφέ. Περίπου. Ρε Νίκο, τι ταινίες είναι. Θέλω μια φορά. Λέει, βλέπω ταινίες τρόμου που είναι λίγο τρομακτικές. Φαντάζομαι. Δηλαδή τι άνοχες έχει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ είπα πρέπει να τον βάλουμε να βλέπει το Game of Thrones. Όχι ρε. Μα τι ξενέρωτη, τι δουλειά έχει αυτός με αυτά. Να μας κάψει ρε. Πάμε θα μας κάψει. Δεν το καταλάβει. Δεν θα το αλλάξει, αλλάξει κανάλι. Βγήκε μία από το σπαθί και σκότωσε έναν άλλο και θα έχουμε κι άλλο. Ψαχτείτε μετά να πούμε. Τι είπε το Μαλλιοτάγαρο, δεν παίρνω τίποτα, λέει ότι θα είσαι εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω, άμα θα έρθει εδώ θα ξαναπάρεις για να... Έτσι. Ο Λευτέρης βγήκε έξω να τον υποδεχτεί. Έχει που να είναι έρχεται. Ο άλλος πάει τι κάνει. Μπάμπη, το νου σου μην αρχίσεις και πάρεις κάτι τηλέφωνο και πραγματικά και είπε τηλέφωνο στην IT, να πούμε IT. Μήπως δεν είναι εδώ, μήπως το φανταζόμαστε. Λες, έχω την παράκρουση. Illusion, ποτέ δεν ξέρεις. Χτυπάει εδώ αντίλαλο συμφωνεί μέσα στο στούντιο. Έτσι, μάλιστα, έγινε. Ναι, απίστευτος, έγινε. Σε φιλούμε και ζητάμε συγγνώμη για την μη τέλεση του έργου μας ως πρέπει. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλή εβδομάδα, γεια σου Νίκο, επίσης, γεια σου. Επίσης. Τι γίνεται, είμαστε... Πάθη, δεν τον αφήνει να τελειώσει παιδιά, δεν είναι η κατάσταση. Είναι αυτά είμαστε. Έτσι κόσμος παίρνει εδώ... Επιφυλασσόμαστε. Όχι επιφυλασσόμαστε, εντάξει, έχει το δίκαιο του, έχει τα δίκαια του. Αλλά ναι, προανήγγειλε παρουσία αύριο, οπότε θα του παραδώσουμε το μικρόφωνο έτσι, και θα... Έτσι, θα έχει μονόλογο. Θα έχει μονόλογο, θα μονόπρακτο. Είναι... Λοιπόν... Mm-hmm. Μεγάλη παοκάρα Φιλεμπάδη, mm-hmm, τεράστιος άθλος για μένα αυτό το πράγμα. Και της Θεσσαλονίκης, σίγουρα έτσι. Παρηγυρίζω όλη Θεσσαλονίκη. Να το βάλουμε, όχι. Το δούμε έτσι, δεν κάνω πλάκα, δεν τρολάρω. Ναι. Ακούστηκε, τι να κάνουμε. Είναι. Μετά από χρόνια τάδε, ανεξαρτήτως με πορείας, είναι μια νίκη, τον θα πεις είσαι αντιαθηναίος ή κομπλεξικός, όχι εντάξει. Εκεί που περίμενες που τα είχαν μονάζει γάδι κάτω, λες ρε μπάγκα, όχι. Ήρθε ας πούμε ο Χωσάδας, ο Ιβάν τέλος πάντων. Μάλιστα, κάτσε να μιλήσω τέτοιο, να τα πει. Επικροτώ. Για πες. Εντάξει, δεν γίνεται να μην επικροτείτε, Νίκο. Τα πάμε αυτά τώρα. Χώρια την πλάκα που κάνουμε. Για μένα είναι το πιο δίκαιο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, που θυμάμαι εγώ, χωρίς σκιές. Όποιος λέει ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε, έχει συμπλέγματα. Τον ακολουθούνε. Ο ΠΑΟΚ ίσα-ίσα για μένα σε περισσότερα παιχνίδια αδικήθηκε. Θα σε διακόψω και σε αυτό. Συγγνώμη και δεν ξαναμιλάω. Είπαμε, είναι και ο νόμος του ισχυρού. Φέτος ήσταν ισχυροί και αν πήρατε τα σφυριγματάκια. Και ο Άρης τότε στον μπάσκετ, ο μεγάλος Άρης. Δεν πειράζει και 4-5. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Δεν υποτιμητικό. Μην το συζητάς. Δεν είναι υποτιμητικό. Άσε τώρα που το λέμε εμείς οι Αριανοί να πούμε. Από εκεί και πέρα η νίκη του Άρη, επειδή δεν το έβλεπα ακριβώς, αλλά ήταν στη διπλανή μου τηλεόραση, έριχνα κάποια κλειστή ματιά. Δεν ξέρω αν είναι και η μεγαλύτερη νίκη ομάδα στην Super League. Αυτό και εγώ δεν έχω την εντύπωση, δεν θυμάμαι κανένα άλλο μεγαλύτερο σε τέτοια έκταση σκορ στη φετινή Super League. Να σου πω την αλήθεια. Στη φετινή Super League δεν υπάρχει τέτοιο παιχνίδι, αλλά γενικά είναι. Γενικά όχι, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Όχι, όχι. Έχουν υπάρξει και 8-1 και 9-1. Ναι. Για πρωτάθλημα μιλάμε, Μπάμπη, όχι κύπελα. Για πρωτάθλημα. Θα το ψάξω. Μία δεν είναι τίποτα. Εντάξει, θα μας βοηθήσει το διαδίκτυο.
Σίγουρα νομίζω πάντως είναι σίγουρα ρεκόρ του Άρη, έτσι. Δεν νομίζω ο Άρης να έχει βάλει 7 γκολ ποτέ. Ναι. Τουλάχιστον στην επαγγελματική κατηγορία. Ναι. Θα το ψάξουμε να σου πω. Αλλά έχουν εμφανιστεί, έχει κερδίσει νομίζω και η ΑΕ και τέτοια. Και ο Άρης μπορεί να έχει σημειώσει 7 άρες και στο παρελθόν. Αλλά πρέπει να πάρουμε τον Σταύρο Πετανακόπουλο να μας βοηθήσει. Η ουσία είναι ότι όποιος πήγε στο γήπεδο ευχαριστήθηκε ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε πάντα δεν έκανε fair play κτλ. Ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο για το θέαμα. Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα, δεν πρέπει να σταματά πουθενά. Πρέπει να αποζημιώσει τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο. Ναι, ναι, εντάξει. 8, τελείωσε. Αυτά μένουν στην τελική. Εντάξει, ο Νέντος είναι εναντίον, αλλά στην τελική αυτά έχεις να μνημονεύσεις, ας πούμε, μεγάλες νίκες, δηλαδή... Κάτσε, να πω εγώ τώρα κάτι. Δηλαδή, άντε να κάνεις fair play, ας πούμε. Δεν δηλαδή, fair play, ρε παιδί μου, αλλά μέχρι αν ήταν ο ΠΑΟ, αν ήταν ο ΠΑΚ, θα σταματούσε τα 5. Δεν ξέρω τώρα, όχι. Λέω, είναι μεγάλη τώρα, ομάδα. Άλλο σε μεγάλη ομάδα. Την ΑΕΚ βάλτε ένα 7 όταν πήγε 3-4, ξέρω εγώ. Ή τον ΠΑΟ είναι τοπικό ντέρμπι. Τώρα βρίσκει μια μικρή ομάδα να πούμε, ξεσπάστε λεφτά. Ποια μικρή ομάδα, Ξάνθη, μικρή ομάδα. Καθώ σέρνετε εδώ ένα μήνα. Άλλο που σέρνετε, αλλά μα δείτε. Διαφωνώ. Την ευθύνη πάει δεν έχουν οι παίκτες της Άρης, όχι οι παίκτες του Άρη, δεν κατάλαβα. Επειδή νόμιζαν αυτοί ότι θα σταματήσουμε στα τελευταία δεκαετία να παίζουν ποδόσφαιρο και κάναν χαβαλέ, δεν ξέρω τι κάνανε, δεν θα φάνε 7 γκολ, θα φάνε και 10, δεν κατάλαβα. Έλλειψη σεβασμού θα ήταν, Φερρυππίν, το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη αγωνιστική, αν ας πούμε στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός πήγαινε να βαρέσει πέναλτι ο Πασχαλάκης που ζητούσε ας πούμε από το 1-0 να πάει να εκτελέσει πέναλτι. Αυτό θα επιδείκνει έλλειψη σεβασμού, ας πούμε, και μη τήρηση κάποιου υποτυπωδούς fair play. Κατ' εμέ. Τώρα από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο θέλει και τέρματα, θέλει και γκολ, θέλει και θέαμα. Θέλει και... Ναι. Εγώ, και εγώ είμαι υπέρ αυτής άποψης. Ναι, αλλά έρχεται και ο άλλος και σου λέει, ρε φίλε Αριανέ, να πούμε που βάζεις τα 7, εκεί που σε θέλω, γιατί δεν έβαλες 1-2 να κερδίσεις, να πάρεις βαθμούς. Και βρέθηκες τώρα που έχουν κρυθεί τα πάντα και βάζεις 7 για να δείξεις ότι όταν είσαι ο Άρη, ομάδα που σκοράει. Όταν γιατί, να το πούμε κι αλλιώς, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούσε, ρε, άντε μπράβο, έτσι συμφωνούμε. Συμφωνούμε, ναι, ακριβώς. Δηλαδή εκεί που δεν μπορείς. Μπράβο, εκεί που δεν μπορείς να πούμε κάνεις γαργάρα. Και εκεί που μπορείς, ξέρω εγώ, στο πτώμα ελγείς. Πότε ήταν, ας πούμε, το Ηρακλής Άρης το 6-0. Πότε ήταν. Με 9 παίχτες, με 9 παίχτες ο Άρης από το 20. Με 9 από το 20. Στην Ευκαρπία, αλλά πρέπει να ήταν εκεί όταν είχαμε τα έργα. Όχι, στην Ευκαρπία ήταν. Όταν βάζει ο Μαχλά στο 6. Βάζει ο Μαχλά στο 6 και πανηγυρίζει. Όχι, ρε μάγκε. Τέλο πάνω. Λοιπόν, άλλα δύο πράγματα και κλείνω. Απαράδεκτο να γίνει τελικός χωρίς κόσμο, δηλαδή είναι ξεφτύλα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, ξεφτύλα. Ποιος παίρνει την ευθύνη όμως. Ποια ευθύνη δεν συμπάνει, δεν χωρίς πολύ. Ολοκληρωμένο εγώ είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ δεν θα γίνει το παραμικρό. Δεν ξέρω, καταρχήν να δεν γίνει... Δεν πρόκληση. Όχι, όχι. Δεν ξέρεις την πρόκληση. Εγώ το είπα και την άλλη φορά. Να γίνει τελικός χωρίς την παρουσία, όχι κόσμου, χωρίς την παρουσία αστυνομίας. Ναι. Ναι. Χωρίς την παρουσία αστυνομίας. Δεν μπορεί να καταβάλλονται τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την τέλεση ενός γεγονότος μεταξύ δύο εταιριών. Έτσι. Ωραία, ακριβώς. Ναι. Αυτό. Να γίνει χωρίς αστυνομία. Αδρά πληρωμένες security εταιρείες. Ναι. Και ούτε, ομάδες. Ούτε security. Ούτε security. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να μπουν μέσα. Security. Να μάθουν να έχουν πολιτισμό ποδοσφαιρικό. Τελείωσε. Ποιο πολιτισμό. Γίνεται ένας αγώνας να πάει να πλακωθεί στο ξύλο. Μα εμείς ήταν μαστουρωμένοι, ρε παιδί μου. Έλα, Νίκο. Εντάξει, άστο. Έλα, Νίκο, τώρα. Γιατί να πάμε κόντρα. Τέλος πάντων, έγινε. Άντε, τσάω. Χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα. Κάτσε ρε τώρα, εμείς να πούμε. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα από το ράδιο. Δεν υιοθετούμε. Δεν είναι τόσο καμία περίπτωση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Γεια σου, Νικόλα. Γεια ρε. Βαγγέλης. Γεια σου, Βάγκο. Το φεύγα, ποιος το πήρε τελευταία, γιατί έφυγα. Διπλό, σιώπη. Διπλό, το πήρε. Το πήρε σιώπη, έτσι. Άντε να πει. Ωραία. Έφεγες από το γήπεδο και δεν είναι στο σιώπη να σκοράρει. Το όχι, ρε, το είδα, ρε, πλάκα σε κάνα. Για ψυχό το λέω. Ναι. Εντάξει. Κάβλ ήταν αυτό, δεν ήταν. Έτσι ακριβώς. Πού του ρε. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Το γκιούλ, βέβαια, το γκιούλ. Το γκιούλ. Δεν μου λες. Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς πρωτάθλημα. Τώρα τι θα κάνουμε χωρίς πρωτάθλημα. Είναι μόλις 5 του μηνού. Είναι μόλις 6. Ναι, πάλι λάθος έκανε την ημέρα. 6 του Μαγιού. Και άντε να σας δω. Άντε να σας δω. Παγωθήκατε όλο το χειμώνα. Δεν έχει κιόλας και τέτοιο. Πώς το λένε.
Δεν έχει ούτε μουντιάλ ούτε τίποτα. Το μουντομπάσκετ είναι τον Αύγουστο. Άστα να πάνε. Τι μουσική ακούς ελληνικά ή ξένα? Γιατί το λες αυτό? Λέγε, τι μουσική ακούς ελληνικά ή ξένα? Τα πάντα. Πες ξένα ή ελληνικά. Πώς το λέγανε, μπαλάντε, slow, slow. Εμείς οι ροκάδες ρε φίλε, να πούμε να ξέρεις, είμαστε καλύτεροι. Έτσι, έτσι. Ξένα διάφορα, ξένα διάφορα. Μάλιστα. Εμείς ελληνικά έχουμε να πούμε. Έτσι, έγινε, σε φιλούμε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φεύγει ο ένας, είμαστε λίγο σαν το βόλεϊ. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, λοιπόν. Έχει έρθει. Έλα αγόρι που παιχταρά μου. Έχει. Λοιπόν, θα πω το εξής. Θα κάνω προαναγγείλω. Μιχάλης Φωτιάδης έχει έρθει κουρεμένος, ανανεωμένος, ξυρισμένος και είναι. Ξέρεις από πού έρχομαι. Όσο πριν πεις οτιδήποτε. Ναι. Όσο πιο ποτέ Λούκα like Μπερμπάτοφ. Μπερμπάτοφ. Έχει γίνει ίδιος ο Μπερμπάτοφ. Έχει ακριβώς το ίδιο look. Ναι. Χωρίστρα στη μέση. Η Bentley του λείπει. Ναι, τίποτα. Άμα πας στο Μακεδονία Παλάς θα πούνε ξανά ήρθε ο Μπερμπάτοφ. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Ναι. Δεν μας ακούς. Άλλαξε τριπούλα από εκεί πέρα. Μη χαλάς το μαλλί. Έχει έρθει. Άρε όλοι σήμερα. Μεγάλο λόγο επειδή. All Star Game. Τώρα. Θα τα φτιάξουμε όλα. Θα πάμε και σε διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Θα πεις μια κουβέντα για να κρατήσεις τον κόσμο έτσι σε εγρήγορση. Για να. Τύψα πόρτα κουστά κυρίως. Αλλά λέω κάτσε να βγάλεις το διάλειμμα. Δεν έκανε το πόμολο μέχρι κάτω και δεν άριξε. Εγώ άκουσα τάκ τάκ. Τι γίνεται. Τα λέγατε ξύμουν του Λευτέρη. Τα είπατε. Έπαθε πλάκα τώρα. Σου λέει ποιος είστε κύριε. Ποιος είστε κύριε. Ελάτε όλοι. Λέω το σοφού. Όλοι οι πάρτες. Λες και τελειώνει η εκπομπή ρε. Μαζευτήκαμε. Θέλω να μας πεις ένα πράγμα και θα πάμε στο διάλειμμα. Τα νέα είναι ευχάριστα από το μέτωπο των Αθηνών. Βεβαίως. Λοιπόν. Κάνε το διάλειμμα και μπαίνουμε δυναμικά. Έχουμε στο δεύτερο. Έχουμε ευχάριστα νέα για την άλλη Κυριακή. Ναι. Για αυτή την Κυριακή. Για αυτή την Κυριακή. Οπότε καπάκι θα του βάλεις στο κομμάτι. Ναι, πάει για παντριά. Ποιος τελικός ρε. Ποιος τελικός. Τι ρε τελικός. Τελείωσε ρε. Αφήστε τα ρε. Αφήστε. Ξεφέροντα πράγματα ρε παιδιά. Λοιπόν, επιστρέφουμε με πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Δυναμικά. Δυναμικά, ναι. Από το εξωτερικό τριάδι ήρθε στη Σταυρόπολη και έκανα και εκπομπή. Πήγε μαρμίτα. Βέβαια. Αγόρι μου. Αυτός είσαι. Λοιπόν, εδώ λέω τέτοιο σον, όχι ρε, τι σον πεν. Ίδιος, πεν, ναι, ίδιος ρε. Μπερμπάτοφ, Μπερμπάτοφ. Λούκα, like Μπερμπάτοφ. Θα έλεγα σαν τρέλαμε. Λούκα, like Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα. Στην εκπομπή, με Φωτιάδη. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Αποσυντονίστηκε το σύμπαν εδώ στο λόγο επειδή κυρίες και κύριοι, στο οποίο όμως επιστρέψαμε δυναμική, μάχημη, έξαλλη, πρωινιάτικη, δευτεριάτικη, δεν μας πτωεί τίποτα. Είμαστε εδώ παρόντες και ορεξάτη και φευγάτη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας, μια εκπομπή που όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είμαστε ένα αναμονή των μεγάλων ανακοινώσεων εδώ με τον φίλο μας τον Μιχάλη που ήρθε να μας φέρει τα χαρμόσυνα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που λέει παραμύθια. Ο Ιώβ ήταν ο Άρης και η Λίβερπουλ. Λέει ο Ιώβ που κάναμε την εισαγωγή. Ήταν Άρης και Λίβερπουλ, γι' αυτό είχε και υπομονή. Η Λίβερπουλ η οποία παλεύει και αυτή με τα θηρία. Έχει φτάσει τους 94 βαθμούς. Ασύλληπτη συγκομιδή. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να παίρνει το πρωτάθλημα. Είπαμε υπολείπεται ενός βαθμού της Manchester City. Σήμερα η City στις 10 η ώρα υποδέχεται τη Leicester και απομένει μία ακόμη αγωνιστική. Το επόμενο Σάββατο στις 5 η Liverpool παίζει στο Anfield με την Wolves και η City εκτός έδρας με την Brighton, η οποία είναι αδιάφορη και βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αν γίνει κάτι σήμερα από την Leicester, καλά θαύμα που δεν το βλέπουμε, να σας πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, πες τα χαρμόσυνα, πες τι... Καλημέρα τους, το λόγο επειδή. Τα νέα είναι ότι Τετάρτη μιλάω με την παραγωγή. Αυτή που μας πέρασε. Αυτή την Τετάρτη. Ναι, Πρωτομαγιά δηλαδή. Όχι, για αυτή την Τετάρτη. Α, αυτή την Τετάρτη θα μιλήσει με την παραγωγή. Τετάρτη τι έχουμε, έχουμε 8 του μήνος, δεν είναι. Έχουμε 8 του μήνος, μπράβο. Για να το λες. Λοιπόν, και είμαστε ζωντανά την Κυριακή
12 του μηνός στην Anita Airlines. Τι ώρα, τι ώρα. Ξεκινάει 4.30 βάλε, βάλουμε διαθυμίσεις και γιατί κάτι προϊόντα. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι ξεκινάει. Γιατί τη γράφει 4:40, βάλε 5. 5 ώρα. Εμείς από τις 4.30 θα δούμε και τα προϊόντα. Θα ξεκινήσουμε να δει. Θα δούμε και τα προϊόντα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, μάλιστα. Πόσες ώρες κρατάει η εκπομπή? Κρατάει μέχρι τις 7.30 ώρα. Ωραία, τι ωραία Κυριακή, καλύτερη Κυριακή που θα έχουμε να... Κόβουμε εισιτήριο την Παρασκευή, από εδώ για το κτέλ που είναι. Για το κτέλ, να κόψεις από το ίντερνετ. Είναι πιο φτηνό πηγενέλα. Όχι, 58 ευρώ. Όχι, δεν είναι. Είναι με την κάρτα ενεργείας που έχω και αυτά εδώ, βγαίνει 35 ευρώ. Α, μια χαρά. 45 είναι, Πάπη, αλλά ρώτησα εγώ κάρτα και ξέρω εγώ. Μπράβο, 35 ευρώ τι είναι, πας κάθε μέρα και γυρνάς Αθήνα. Εντάξει, είναι πάφινα, ναι, μάλιστα, 35 ευρώ. Δεν τα πληρώνει η παραγωγή αυτά. Αυτά θα δώσω το εισιτήριο, το απόκομα αυτό εδώ πέρα. Και από εκεί και πέρα μετά η παραγωγή. Δεν μπορώ να αποξέσω ότι τι κάνει και πώς και τι αυτά εδώ όλα. Γιατί επειδή επειδή πήγα την πρώτη φορά και ξέρω πώς είναι όλοι. Γραφειοκρατία! Γραφειοκρατία! Ναι, δεν είναι γραφειοκρατία. Ναι, ναι. Απλά όταν πήγα εγώ μου δώσαν τόσα. Ναι. Για να γυρίσω και να κάνω. Σημασία έχει ότι θα δώσεις το παρόν. Δίνουμε το παρόν. Έτσι. Και ακόμα μια βγάζουμε. Φορά. Έτσι. Βγάζουμε την μπλούζα. Ναι, θα πας με BBC. Να σε δώσω μια. Θα σ' αρέσει αυτή η πορτοκαλί. Να σε δώσω καμιά άλλη. Να μην την βγάλουν όμως. Τελείωσε. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν έχει. Άσε ρε τώρα. Λέμε. Κοίταξε. Για να έχουμε εναλλακτική λύση. Κανένα καπέλο, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Στο Εσουρού θα απευθυνθούμε. Σε περίπτωση. Και το θέμα ήταν ότι. Τότε που λέγανε για αυτό εδώ. Εγώ πήρα γιατί το έκανα πίσω. Αλλά έπεσαν οι γιορτές. Και μου λέει πάρε Τετάρτη την τάδε μέρα. Τι συζητάμε, ψάχνουμε να βρούμε νύφη. Ναι, μάλιστα. Και το θέμα, ναι. Την πρώην σχέση που είχα. Μάλιστα, θα είναι... Τόσο καυτό. Καυτό θέμα δεν υπάρχει. Τέτοιο καυτό θέμα που έχω, δηλαδή τόσα άτομα έχουν περάσει από το 95 μέχρι τώρα. Ποιος τελικός κυπέλου Ελλάδος. Κάκης τελικός, αυτό δεν είναι τελικός. Αυτό δεν είναι ούτε Ευρωλίγκα, ούτε Τσάμπιο και αυτά εδώ. Καταλαβες. Υπερεκλαντικό. Τελείωσε, διπυρωτικό. Global. Δεν θα φτάσει, καταρχήν να σου πω κάτι. Μας έχεις κάνει ευτυχισμένους αυτή τη στιγμή, πανηγυρίζει το σύμπαν. Να σου πω και κάτι. Η εκπομπή μέσα στην Ανίτα που θα ξεκινήσουν και θα πω όλα τα άτομα και αυτά με το ράδιο και με τη μαρμίτα και ας πούμε. Δεν θα φτάσει να καθίσουμε. Θα μας αναφέρεις και εμάς ταπεινό χαμομηλάκι των εκπομπών. Κοίταξε, θα βγάλω την μπλούζα. Ναι, πιο καλύτερο αυτό. Πιο καλύτερο από αυτό. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο. Τελείωσε. 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 Θα κάνουμε αναμετάδοση, σου υπόσχομαι. Live αναμετάδοση μέσα από το λόγο επειδή από τη σελίδα θα παρακολουθούμε τα δρόμενα και θα ανεβοκατεβάζω ατάκες, φωτογραφίες, screenshot, τα πάντα. Υπόσχομαι. Καταρχήν να στείλω Φωτιάδης 24. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσμα τον Αντώνη μας, την Εθνικάρα. Ναι. Βγήκε το βράδυ στην Μαρμίτα. Βγήκε, μάλιστα. Βγήκε και ο Γιώργος μας το Ρόντο. Βγήκε. Βγήκε, εντάξει, βγήκαν όλα τα χαρτιά. Και επίσης σου έχω εδώ νέα, ότι πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα να είναι εδώ το Ρόντος, οπότε. Δεν θα είμαι εγώ. Δεν πειράζει, θα σου σχολιάσουμε από εδώ την εκπομπή, θα σε βγάλουμε τηλεφωνικά. Ναι. Γιατί το βασικότερο για μένα είναι πρώτα να κάνουμε, να βρούμε δουλειά μέσω Μανίτας. Βεβαίως. Γιατί πιο σημαντικό από γυναίκα. Και τα δύο είναι, αλλά για να μπορέσουμε μαζί, γιατί έχουμε, έτσι, μαζί έρχονται αυτά εδώ. Μόλις έρθει το χρήμα, να και γυναίκα τσουπ. Τελείωσε. Το ζήτημα είναι μέσα στην εκπομπή να ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Έτσι. Το ζήτημα είναι να ξέρει. Δηλαδή, να βγω και να πω, ξέρεις, να πουλάω παραμύθι, παπάκι, παπατσιλίκι, όχι. Τέλος... Δεν περνάνε οι μέρες. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν περνάνε οι μέρες. Δεν είναι. Τα ισόψυχά σου. Και το άλλο που δεν βγήκα. Ναι. Που είχες πει που είναι και τα σκουράκια αυτά. Τα σκουράκια σε έψαχνα. Όχι, εγώ το Χριστινάκι μας έψαχνα. Κοιτάω και παππού. Α, μάλιστα, δεν μπορούσα, για. Περίμενε να βγεις να πεις κριτική. Πώς θα κάνω. Περίμενε να βγεις να πεις κουπέλια, κουπέλια και κριτική. Ο Όφι, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει στον Παράζ τώρα τον Πλατανιά. Τον Πλατανιά. Από εκεί δεν θα ακουστείς. Τελείωσε, ρε. 80 βαθμούς έχετε στον Πάκο. Τελείωσε, έφτασε. Να πω ένα ανέκδοτο. Όχι, όχι, μετά. Πάπη μου, άκου, να σε πω. Η εκπομπή της ελευθερίας, της άκρα της ελευθερίας. Τι ζούμε. Για πες, για πες. Κοκκίνησες τώρα, Κοκκίνησα, αφού πρέπει να συντονίσω εδώ, να συντονίσω τα μεγαθύρια
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο στούντιο και εγώ με τόσο μικρό. Καλό είναι, ξέρεις τι, Βάμπη μου, ότι το ζήτημα είναι ότι θα είμαι πιο άνετα εκεί μέσα. Στην Ανίτα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί την πρώτη φορά ήταν κουμπωμένα. Τώρα έχουμε πάρει, εδώ έχουμε κάνει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, οι μικρές εκπομπές. Είμαστε για να δίνουμε παιχνίδια στα πόδια των παιχνιδιών. Καλό ότι ταιριάζει. Σαν να πήραμε τον κουλούρι, να το βγάλαμε πρώτο σκόρ και τώρα τον ξαναστέλνουμε στα μεγάλα σαλόνια. Ξαναστέλνουμε πάλι σε άλλα σαλόνια. Έτσι ακριβώς είναι το πράγμα. Πήραμε εδώ δανεικό. Ο Φωτιάδης μας. Άστα τώρα, μάλιστα. Μην με προκαλείτε. Καταρχήν, ούτε κι εσύ ήξερες ότι. Δεν ήξερα. Εγώ είμαι. Έτσι είμαι εγώ. Τι πάει να πει Μπατμανίδης, τι Μπάτμαν και ξέρω εγώ. Ποιο Φωτιάδης είναι αυτός εδώ. Λευτέρη, θα σε στείλουμε. Θα πας να συντροφεύεις το Φωτιάδη. Και η πλάκα ποια είναι. Νέα Ιωνία μοιάζει. Ακούς. Πρόσεχε γιατί θα πεις. Δεν θέλω να έχει βομολογίες μέσα. Μην μας κάψεις. Είναι ένας τύπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την μπάλα. Τι θα ακούσουμε τώρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στοίχημα. Σαν και εμένα δηλαδή. Πάει στο γήπεδο. Ασχολείται με αποδόσεις. Στη γυναίκα του δεν δίνει πολύ σημασία. Διαβάζει και εφημερίδα αθλητική στον καναπέ. Μάλιστα. Έχει Nova Sport, Cosmote και κάτι άλλο βλέπει ESPN. Τα πάντα τα βλέπει. Οπότε η γυναίκα του σε κάποια φάση τον πιάνει, του λέει τι θα γίνει με την Πάρτσου, άντρα μου, ξέρω εγώ κτλ. Δεν μπορώ άλλο να ασχολήσω με το ποδόσφαιρο, είμαι και εγώ εδώ. Ας πούμε για παράδειγμα, λέει σήμερα χάνει η Βρύση. Και απαντάει αυτός, από ποιον χάνει η Βρύση. Πολύ καλό, πολύ καλό. Χι το άφησα. Πολύ καλό. Το άσχημο είναι, πάμε μου, ότι. Γελάς όμως. Είναι σαν του. Γελάστε, τι να κάνω. Είναι σαν τα κρύα του Παναγιωτόπουλου. Time out. Δίνουμε την μπάλα. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι λίγο με πήγανε. Όχι όπως ήθελα. Με πήγανε διαφορετικά. Τι εννοώ. Τι εννοείς. Θα έφευγα Παρασκευή από εδώ. Θα έμενα κάτω στην Αθήνα. Στο δικό μου το άτομο. Παρασκευή. Και την επόμενη μέρα θα ήμουν στο ξενοδοχείο. Αλλά δεν θα είναι. Δεν θα είναι την Παρασκευή. Δεν θα είναι την Παρασκευή. Δεν θα είναι, γιατί θα πας στον τελικό. Μήπως θα σε στείλουμε εδώ. Όχι, 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 θα σου κάνω μια διαπίστευση. Όχι, δεν είναι. Όχι. Δεν θα είμαι. Η πλάκα ποια είναι ότι άμα φύγω από εδώ. Μπορώ να συναντήσω και Πούλμαν. Δεν θα κατεβεί κόσμος. Αφού λέει μάλλον και κλεισμένο το θυρών θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω. Να είσαι εσύ τα μάτια της εκπομπής. Να κατεβείς και να το παρακολουθήσεις. Το άσχημο είναι ότι ήθελα να βγάλω ζωντανά. Να βγάλω ζωντανά με τον οδηγό και την Παρασκευή που θα κάνει εκπομπή. Τον οδηγό του ΚΤΕΛ. Μπράβο. Τι ώρα θα φύγεις την Παρασκευή. Δεν γίνεται. Γιατί το άτομο το δικό μου. Θα έρθουμε με πυρσούς. Να έρθουμε με πυρσούς στα ΚΤΕΛ. Φεύγει Κρήτη. Κρητική. Κουπέλια Κρητική. Τι νομίζεις. Ο Νίκος ο Ζωηδάκης είναι από εκεί. Έτσι. Φίλος μας, Νίκος Ζωηδάκης. Έχουμε τραγουδήσει μαζί με τον Ζωηδάκη. Έχει τραγουδήσει. Έχει στο πάνελ στην Ανίτα. Θα είναι στην Ανίτα. Όχι, έχει έρθει. Τον έχει καλέσει η Ανίτα. Έχει έρθει. Χαιρετίσματα να του δώσω εκεί. Και το ζήτημα είναι ότι δεν ήρθαν ανάποδα. Εκεί που έλεγα, ας πούμε, αλλά φεύγει η Κρήτη. Και αυτή δεν ήξερε. Φεύγει η Κρήτη. Φεύγει γιατί έχουν κάτι ακίνητα και αυτά εδώ. Και έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να πάει το κουτί που έχω είναι για την Ανίτα. Τι κουτί. Πακέτο. Σαν το έχει πακέτο ένα πακέτο πράγμα. Είναι ένα πακέτο, ένα δώρο για την Ανίτα. Μάλιστα. Και αυτό εδώ πέρα δεν θα είμαι στην Παρασκευή στο σπίτι για να μπορέσω να με πάει στο ξενοδοχείο. Ένα αναμονή λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ποιο τελικό. Όλοι κάθονται σήμερα. Ασχολούνται τώρα. Θα έχει κόσμο, δεν θα έχει κόσμο. Όχι ΑΕΚ αυτό, όχι ο ΠΑΟΚ εκείνο. Όχι κύπελα, όχι Super League, όχι το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχει τελικό. Δεν υπάρχει τελικό. Να πει κάτι, ναι. Δεν δίνει λεφτά. Το Champions League δεν έτσι, λεφτά. Έτσι. Να τα ξέρει, ήρθε φέτο φραγκάτο 22 μοίρια. Δεν πήρε 22 μοίρια έδωσε το Champions League. Αλλά είναι το γόητρο στη μέση. Είναι ρε παιδί. Είναι το γόητρο. Είναι αυτά. Είναι φρουφρού και αρώματα. Έτσι δεν μα ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρει το Anita Airlines την επόμενη ημέρα. Βεβαίω εδώ. Άπαντε. Και έχω γράψει και την ηχογράφηση που έχει κάνει με το. Γράψει την ηχογράφηση. Με το φίλο μα από την Αμερική. Τι ηχογράφηση είχαμε κάνει. Που μίλησε και είπε υπάρχει γήπεδο. Ναι. Arena Airlines. Arena Airlines, βέβαια, βέβαια. Είναι στο. Πώς το λένε. Στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι. Ο φίλος μας ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης. Χαιρετίσματα στον Ευθύμη μας. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Κατά τα άλλα, στα αγωνιστικά, γιατί ολοκληρώθηκαν και τα πρωταθλήματα και πρέπει να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η χάρτα των. Έτσι δεν λένε. Μάγκρα χάρτα. Πώς λένε, ας πούμε, πώς διαμορφώνεται μάλλον η χάρτα των. Νέων πρωταθλημάτων, εάν και εφόσον ισχύσει αυτή η περιβόητη αναδιάθεση των κατηγοριών.
πώς θα είναι του χρόνου το πρωτάθλημα της Super League. Η 13 της 14, γιατί είπαμε εκκρεμεί το μπαράζ του Όφη με τον Πλατανιά. Διπλή θα είναι οι αγώνες 15 και 19 του Μαγιού. Και ο νικητής θα συμμετέχει στην επόμενη Super League 1. ΑΕΚ Λάρισα, Άρης αλφαβητικά τα λέμε. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Βόλος Νουπουζού, Λαμία Ξάνθη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανετολικός, Πανιόνιος και ΠΑΟΚ. Οι 14 του επόμενου πρωταθλήματος. Η Super League 2 που θα είναι μια καινούρια κατηγορία, κάτι σαν την Β' Εθνική τέλος πάντων. Η προπαρασκευαστική κατηγορία για την πολύ τεράστια Super League 1 θα έχει τους Καραϊσκάκη Κισαμικό, Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου. Απόλλων Πόντου, δεν θες να ακούς για Απόλλων Πόντου, ε? Τίποτα, μάλιστα. Απόλλων Σμυρνής, τρεις Απόλλων θα έχουμε την επόμενη. Η λατρεία που έγινε κατάρα. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Και θα πεις για τον Απόλλων, είναι, δεν είσαι πλήγος. Θέλω να πεις. Στην Ανίτα. Το Μάρτιο ξεκίνησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1. Ναι. Ναι, αλλά επειδή ασχολιόμουν με αυτά εδώ. Τι ασχολιώσαι με τη Φόρμουλα? Βέβαια. Δεν το γι' αυτό, αλλά δεν είναι τόσο καιρό ούτε να σε. Όχι, να μα πει. Και εμένα μου αρέσει, χωρίς να οδηγά, να μην έχω δίπλωμα. Το θέμα είναι ότι πάμε στα πάλι πίσω. Λες και η Κατάρα έπεσε με τη Φεράρι. Ποιοι είμαστε εμείς? Εγώ με τη Φεράρι. Φεράρι είμαστε εμείς. Ναι, πάμε πίσω. Τι μας κάνανε, μας φάξανε? Όχι, μας φάξανε. Έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2007. Εδώ πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και δεν παίρνει Φεράρι να πούμε. Πόσο, 12 χρόνια. Ρε δώστε κανένα φράγκο να πάρετε κανένα μπουλόνι. Θα πάρετε κανένα μπορτισέρ να πούμε. Δεν γίνεται. Όχι, πάλι μας έχουμε τον Κασκότο Φιάλτη. Τέτοια, τη Μερσεντές. Ποιοι είμαστε στην Φεράρι, ποιους οδηγούς έχουμε φέτο? Έχει το... ποιον έχει? Το Φέντερ. Το Φέντερ. Και έναν Γάλλο τώρα, δεν θυμάμαι τώρα. Μάλιστα, τίποτα. Ένα καινούργιο. Τον Εμπαπέ. Ο Ραϊκόν είναι έφυγε τώρα, πήγε στη... Προδότης. Μεταγραφή το πήρα. Μάλιστα, ωραία αυτή η πτυχή. Θα έρθει μια άλλη μέρα να συζητήσουμε για Φόρμουλα 1. Ναι. Με ενδιαφέρει και εμένα. Λοιπόν, γιατί... τρεις από όλο θα είναι στην επόμενη Super League. Θα είναι η Δόξα Δράμος, ο Εργοτέλης, η Κέρκυρα, ο Λεβαδιακός, η Παναχαϊκή και ο Πας Γιάννενα. Ιστορικές ομάδες του παρελθόντος επαρχιακές. Θα είναι πολύ ωραία η Super League έτσι όπως τη βλέπουμε. Και φυσικά είπαμε ένας εκ των Όφη και Πλατανιά. Η Football League τώρα θα έχει Εγάλεο Ασπρόπυργο, Βέρεια Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος έφαγε ένα 0-33 από χρέα, αυτά πάει από το κακό στο χειρότερο και οδεύει ένα βήμα πριν από την διάλυση. Βρίσκεται τα πράγματα στην ομάδα του. Ηρακλής είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να. Κάτι ακούστηκε για ραφημί. Δεν... πάλι αφημί. Διαβάσαμε τώρα. Έφυγε από την Κατερίνη, πήγε στην Κατερίνη. Δεν ξέρω τώρα. Την Κατερίνη ήρθε εδώ. Θα περιμένουμε Γιώργο Ματζούκη το βράδυ, θα μας ενημερώσει περιστατωμένα. Θα ξέρει πολύ καλά τα πράγματα αυτά. Ό,τι και να γράφετε, πολλά τίποτε, γράφονται, λίγα ισχύουν. Εγάλεο Ασπρόπυργος, Βέρεια, Ηρακλής, Ιάλισσος, Καβάλα, Κρόνος Αργυράδων. Τι είναι αυτό, Λευτέρη, εσύ που είσαι κοσμογυρισμένος, ο Κρόνος Αργυράδων από πού είναι? Από πού είναι? Παραδίπλα από το... Άστο. Πού λέτε να κάνουμε ένα κουιζά? Πού λέτε να βρίσκεται αυτή η ομάδα, ο Κρόνος Αργυράδων? Ας ανοίξω το άλλο, ναι, μίλα στο άλλο, ναι. Συγγνώμη κύριε Μπάμπη, αλλά ο Κρόνος είναι ένα πολύ γνωστό ζαχαροπλαστείο στο Ρέθυμνο. Και κάνει μια πολύ ωραία πάστα μπισκότο μπανάνα. Πρωί, πολύ ωραία. Και λέγεται Κρόνος το ζαχαροπλαστείο. Όποιος πάει στο Ρέθυμνο να το επισκεφτεί. Ωραία σουζουκάκι είναι ο Κρόνος. Άντε, αν αρχίσουμε τώρα να κάνεις τοποθετήσεις προϊόντος. Κρόνος Αργυράδων είναι στην Κέρκυρα ο Κρόνος Αργυράδων. Για τους λάτρηδοι της στατιστικής και εγώ δεν το γνώριζα. Τι ωραία με το ποδόσφαιρο που μαθαίνουμε γεωγραφία. Η μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση. Ναι, αλλά και εκείνο είναι ωραίο που λέω τώρα κάθε ομάδα τη πόλη. Κάθε ομάδα έτσι του χρόνου. Για την Κέρκυρα τι θα λες όταν θα παρουσιάζεις τον Κρόνο Αργυράδο? Ποια θα είναι το intro, το εισαγωγικό? Κάτσε, θα μπω στο YouTube και να μάθω. Πώς είχαν οι Chicago Bulls, ας πούμε, τον Αρκτήριο, πόσο μπακ μπαίνει με το Hell's Bells, τον ACDC. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και τον Μιχάλη Φωτιάδη και θα συντροφεύει την είσοδο κάθε ομάδα. Το άσχημο είναι, ξέρεις τι, μια μουσική υπόκρουση. Ο μπάρμπας μου που είναι από τα Φάρσα, αλλά με λέει δεν πιάνουμε το Ε. Ωμα! Δεν πιάνουμε, λέει. Ιντερνετ, από το Ιντερνετ. Δεν πιάνουμε. Όχι, δεν πιάνουμε. Δεν μπαίνει. Πρέπει να κάνω να ενημερώσω το τέτοιο. Κάτι δεν έχουν εκεί. Όχι, δεν πιάνει τα Φάρσα. Όλη την Ελλάδα δεν πιάνει. Στα Φάρσαλα, ρε χαλβάδες, κάντε κάτι να πιάσει το έψιλο να πούμε. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Αν είναι δυνατόν. Ολυμπιακός Βόλου, Όφη Ιεράπετρας και Τρίκαλα θα είναι στο... Ρε, στο κινητό, ρε, ακούγεται στον αέρα. Θα το φορτίσουμε. Θα το φορτίσουμε.
εκπομπή, ρε παιδιά. Παίρνουμε μηνύματα από τον κόσμο εδώ να τα μεταβιβάσουμε. Λοιπόν, για την. Απομένουν τέσσερις θέσεις που θα προκύψουν από τους νικητές των διπλών αγώνων μπαράζ μεταξύ των δευτέρων των ομίλων της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για να ολοκληρωθεί και ο χάρτης των 14 ομάδων της Football League. Και τα ζευγάρια είναι Τρίγλι Ανέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου Θεσπρωτός, Διαγόρας Ρόδου Καλαμάτα και Ολικός Ιωνικός. Από 14 δηλαδή κάθε κατηγορία, 12 η Super League 2 και μετά πάμε. Μητυλίνης, ε? Ναι, και ο ιστορικός Ιωνικός. Βέβαια. Η πραγματική ομάδα της Μυτιλίνης, η Καλονή, ήταν ένας διάτοντας αστέρας που ήρθον, είδον και απήλθον. Βεβαίως, βεβαίως. Συγγνώμη, Φωτιάδη μου, όπως ο αστέρας Τρίπολης, η δεύτερη ομάδα, ο Παναρκαδικός ήταν. Είναι ο Παναρκαδικός η ιστορική ομάδα, α πούμε. Πώς είναι η ιστορική ομάδα του Τουρίνο. Είναι η Τωρίνο και δεν είναι η Γιουβέντους. Να τα λέμε και αυτά όπως μέσα. Όπως η ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης, η πιο παλιά, και ο Ηρακλής. Πρώην όμοιος Βλαμουζών. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά οφείλουμε να τα λέμε. Πάντα. Και η ιστορική ομάδα της Καλαμαριάς είναι ο Απόλλων Πόντου. Ο οποίος είναι πιο παλιός και από τον ΠΑΟΚ κατά δύο χρόνια. Όχι, ρε, το 26 είναι και οι δύο. Όχι, όχι, όχι. Τι. 24 είναι ο τέτοιος. 26 δεν είναι ο Απόλλων Πόντου. 26 είναι. Μαζί είχαν γενέθλια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όπα. Μέρα τα παιδιά. Καλημέρα, καλώ το να. Τι πάρτι είναι αυτό που γίνεται, κύριε παιδιά. Πάρτι και χτύπατι. Δώσε, Μπάμπη, άστα αναδιάρθρωση στις εθνικές κατηγορίες και δώσε αναδιάρθρωση πρωινής ζώνης και κράτα τη γερά, διότι μιλάμε, αν ισχύσει αυτή η αναδιάρθρωση στην εκπομπή σου, τέλος όλα, όλη μέρα ακούμε πρωινό. Ο Νίκο από τη Βέρεια είσαι? Όχι, δεν είναι ο Νίκος. Παλιοκαιρίσιος. Παθρακικάρα, παθρακικάρα. Έτσι. Η εβδομάδα δεν αφαιρώ ούτε μισό λεπτό από το μικρόφωνο σας. Παράτε ανελέητα να κάνουμε κέφι να πάει καλά η εβδομάδα. Έτσι, έτσι. Φιλιά, φιλιά. Dream Team σήμερα, παιδιά, Dream Team. Σηκώνει το χέρι ο Λευτέρης και μπαίνει. Θα κάνω ένα μετάδοση ότι συμβαίνει στο στούντιο. Έχουμε τρία μικρόφωνα, αλλά επιλέγει να μιλάει από το ένα μικρόφωνο και να σπρώχνει τους παρευρισκόμενους. Ρίξε τον buzzer beater της τρίτης περίοδου. Γιατί είσαι εδώ σήμερα? Γιατί πήγα για ψάρεμα με ένα ψαρά στον Εβοϊκό κόλπο. Του είχα πάρει από το ροχάμι. Την καραβίδα, το δόλωμα. Του το πήγα σε φελιζόλ, το βάλε στην κατάψυξη, με φώναξε 9 η ώρα το βράδυ για να καλάρουμε, μαρκάραμε, ρίξαμε τα παραγάδια. Εξήγησε, καλάρω σημαίνει ότι τα μαζεύω. Όχι, δεν προλάβαμε να καλάρουμε. Ρίξαμε τα παραγάδια, κάναμε μια μισή ώρα αναμονή και ξαναβγαίνουμε για να πάμε να μαζέψουμε τα παραγάδια. Και πετάχτηκες μια βόλτα μέχρι να μαζέψεις το παραγάδι, Στον πηγεμό για να μαζέψουμε είχε πολύ κύμα. Και δυστυχώς εγώ είχα πιει πολύ νερό και μου ξέφυγε ένα εμετό. Έλα, πρωί τώρα. Νευρίασε ο ψαράς και με πέταξε έξω από την βάρκα. Έξω από την βάρκα δεν είναι θάλασσα όμως. Με έβγαλε στο λιμάνι. Σήμερα έχει πιει πολύ νερό. Μάζεψε τα παραγάδια. Σήμερα έχει πιει πολύ νερό. Μη μα κάνει καμιά δουλειά εδώ στο. Και γι' αυτό εγώ νευρίασα, πήρα τα μάξι και με έβγαλε ο δρόμος Τρίκαλα και μετά Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και πήγα και κουτσουπιά. Στην κουτσουπιά. Στις 11 του Μαΐου. Θα πάμε και θα στάσουμε το πιο μεγάλο πάρτι. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε καινούρια βάρκα μπήκα, ψαράδικα. Καλάρι ο Ζέφος και βγάζει καλαμάρια. Μια εκπομπή με μπονάτσες, με μποφόρια, αλλά εμείς εδώ βρισκόμαστε στα πρωινά. Λευτέρη τα μπομπόνια. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε, κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα για τον καταιγισμό. Να κόψουμε. Να χώσουμε ασυρτό, πάμε όλοι μαζί. Να κόψουμε τσέ. Σε καινούργιο μπακά. Δεν με βολεύει και ο τόνος βέβαια, είναι αλήθεια. Δεν πειράζει. Για και μιλάμε για ψάρεμα, δεν με βολεύει ο τόνος. Να πούμε και κανένα άστιο. Λοιπόν, πιάστο σε γαλαίο. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί εδώ στο... Στο λόγον επειδή. Στρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 41 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που προστίθεται στην παρεούλα. 2-31-0-2-7 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα Facebook, στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Έχουμε δημοσιεύσει και φωτογραφία εδώ με το καταπληκτικό μας παρεάκι το πάρα πολύ πρωινό. Τέτοια μέρα Δευτέρα, πού να βρείτε τέτοια τρελή χαρά. Κανονικότατα,
κανονικότατα. Αυτοί είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Και... απρόβλεπτοι, ναι, ούτε εσύ το περίμενες. Όχι, καλά, και εγώ δεν το περίμενα. Αλλά. Ξέρεις καμιά φορά λόγο επειδή είσαι. Ναι. Ούτε μου ντρούχι, ούτε μου ντρούχι, ούτε τίποτα. Είμαστε. Πρώτος Λευτέρης. Δεύτερος τον πιάνει. Το Ζέπελε ήρθε, ρε. Κάτσε. Με το Ζέπελε τον έφερε εδώ στο Μακεδονία. Ή... μήπως κατέβηκε, συγγνώμη λίγο. Μήπως κατέβηκε στο εξωτερικό τριάδι, γιατί έχουμε πτήσα πίστα για Ζέπελε. Ε. Πίσα μαζί. Μας λέει εδώ, καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που λέει σκάω, λέει μπερετσίνες. Αυτά εδώ το πρωί. Καλημέρες, καλημέρες στην Dream Team. Αυτοί είμαστε. Το λόγο επειδή. All Star Games. Για σήμερα, για τους πολίτες, δημότες, περιφερόμενους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Βενιζέλου, η άνοδος της Βενιζέλου γίνεται μόλις ένα ρεύμα, μία λωρίδα. Λόγω επειδή των έργων στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ήδη κόβει το ρεύμα. Όχι, δεν κόβει το ρεύμα. Το ένα ρεύμα. Στο πλαίσιο των έργων για τον ομώνυμο σταθμό της πόλης που θα λέγεται Βενιζέλου, θα περιοριστεί ή θα διακοπεί για τρεις μήνες η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της Βενιζέλου. Οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε το πώς. Υπάρχει και άλλη άνοδος. Υπάρχει άλλη άνοδος. Αν δεν πάρουμε τις γόνδολες όταν βρέχει, δεν ξέρω πώς μπορούμε να μετακινηθούμε. Ελικοπτεράκι. Ελικόπτερα. Άλλη μια πρόταση για τους υποψηφίους εδώ δημάρχους, δεν ξέρω, έχουμε να καταθέσουμε μια πρόταση. Να πω κάτι. Ναι. Καταρχήν να στείλω το ξάδερφό μου, το τέτοιο να. Το. Πες το να. Το τέτοιο, και το ξέχασα, το ξάδερφό σου. Το στέλιο, το στέλιο, το Κιζάρη να στείλω χαιρετίσματα. Κάτσε, κάτσε, ρε, κάτσε. Μισό. Το φίλο, το ξάδερφό μου, το στέλιο, το Κιζάρη, τα χαιρετίσματά μου. Κατεβαίνει για δεύτερη φορά σύμβουλο. Το Δήμο Θέρμης, σύμβουλος κατεβαίνει. Δεύτερη. Καλή επιτυχία να το πούμε και ναι, αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ, μιας και έρχονται εκλογές, θα δώσουμε. Θα δώσουμε. Μέσα στην κοινωνία. Μίλα από αυτό το μικρόφωνο, ρε. Έχεις και άλλο μικρόφωνο. Δεν χρειάζεται να έχεις τα ακριβά. Δεν το είδαμε. Λοιπόν. Για εναλλακτικά μέσα, μπαμπί. Εναλλακτικά μέσα. Τι θα προτείνατε εδώ στους υποψηφίους, ως δημάρχους της πόλης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, προτείνω το Τελεφερίκ. Είχε παλιά στο Λυκαβητό, έχει και ακόμα. Ναι. Δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Ναι. Θα πρέπει το τελεφερίκ. Δεν πάει ανάποδα. Ναι. Όχι, θα μπορούσε να επεκταθεί το τελεφερίκ. Το τελεφερίκ πού να πάει, από πού να ξεκινάει από τα Κάστρα, ναι, και να φτάνει μέχρι Λευκό Πύργο. Και όχι, ξανά. Όχι. Συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινάει από το εξωτικό τριάδι που είναι ψηλά και να κατηφορίζει. Και να πάει μέχρι στη Σύνδο. Γιατί κάποιο σου λέει θέλει να κατεβεί να πανηγυρίσει κάποιο κύπελο στο Λευκό Πύργο. Δηλαδή το εξωτικό τριάδι που έχει την υγρασία να κάνει. Όχι! Τελεφερίκ και στο τριάδι! Έτσι. Όχι, ρε! Και στο τριάδι! Και να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να κάνουμε και το άλλο. Ναι. Να πούμε και το. Έχουμε το βουνό του Λάναρη. Βουνό του Λάναρη. 700 μέτρα υψόμετρο έχει. Μάλιστα. Γιατί να μην το κάνουμε από εκεί. Πόσο? 700 μέτρα υψόμετρο έχει. Τελεφερίκ το οποίο θα καταλήγει όλα στο Λευκό Πύργο. Όλα στο Λευκό Πύργο. Και μετά θα έχει αναπεριβίβαση για από Ζέμπελη. Θα έχουμε τον Δημήτρη από Ζέμπελη. Ζέμπελη. Μάλιστα. Ζέμπελη, θα έρχεται ο κόσμος και θα τους παίρνει ο Δημήτρης. Αυτά για, την Πέρια. Για τους υποψηφίους δημάρχους, δηλαδή. Βέβαια. Αυτό, μάλιστα. Τελεφερή. Αυτό χρειάζεται πολύ. Βέβαια. Δηλαδή μέχρι στο Λευκό Πύργο, ναι, και από εκεί θα τους παίρνει ο Δημήτρης. Ο τέτοιος. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης θα τους παίρνει. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, θα θεσπίσουμε μια ιδιότητα Δημήτρης. Ναι. Δημήτρης επί το Ζέμπελη. Ανοιχτή έννοια. Έτσι, ανοιχτή έννοια. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Κάτσε να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα και δηλώνω συγκλονισμό. Και λίγα είπες και λίγα λες. Συγκλονισμένος. Αυτό είναι, πως λέμε, σου λέω άλλους τι έπαθες σήμερα. Συγκλονίστηκα τον. Ούτε περίμενες να έρθω. Τι φόρ είναι αυτά, τι center back είναι αυτά. Μανιασμένα τα back που λέει και ο Βούγιας. Αν το δει σήμερα τον Μιχάλη, είναι ίδιος ο Μπερμπάτοφ. Έχει κάνει ακριβώς το ίδιο κούρεμα. Παντέλο μου, αγόρι μου, είμαστε έτοιμοι, αγόρι μου. Ανακοινώνω και εσένα μέσα στην παρέα που είσαι. Γιατί είσαι ο αρχηγός. Ναι. Πες μου, Μάικ. Ο επώτιμος πρόεδρος του Λόγων Επειδή. Και σε ένα άλλο ραδιόφωνο, δεν έχει σημασία. Βγαίνει, καλό είναι αυτό εδώ. Δεν είναι μόνο. Δουλίτσα να έχει όλο ο κόσμο. Μπράβο, δεν είναι μονότερμα. Δίνουμε και σε άλλο ραδιόφωνο. Όποιο συνδυασμό ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Όποιο συνδυασμό. Αν δεν πάρει αυτή τη στιγμή τις προτάσεις των κυρίων, αν δεν τις
Τζάμπα τη δίνουν εκεί, και στην Κορόιδο. Και ξεκινά από το Λευτέρι, άφησε το να μιλήσει τελευταίο δεκάλεπτο. Λευτέρι, δώσε συμβουλά στο λαό, τελικά, στον πολιτικό λαό. Είναι μια ομάδα μόνο του, δεν έχει ακουστικά, δεν ακούει, κάνει από μόνο του εδώ, τέλο πάντων. Θα τα πει, δεν χρειάζεται να του δώσει τον λόγο. Λοιπόν, κλείνω, δεν μπορώ άλλο, θέλω να ακούσω, κλείνω. Έχω συγκλονιστεί, κλείνω. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ναι, εδώ, όσο και όσο πλησιάζουν αυτές οι μέρες τον. Τι έριξε τον καφέ, τι έκανες. Θα σε πω και άλλο, και μια άλλη πρόταση. Μια άλλη πρόταση, ναι. Επειδή ήταν να κάνω με τα Εμιράτα, ναι, να κάνω γνωριμία, ναι, με 25 καμίλες. Με 25 καμίλες. Ναι, μην γελάς. Μην γελάς. Μέγαρο λιμάνι. Ναι. Και αυτοί, μπράβο, που είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, ναι, για τη Θεσσαλονίκη, ναι, έχω και μια πρόταση. Ακούσουμε την πρόταση, περιμένετε. Ναι. Δηλαδή, έχω πάρει δώσει με τα Εμιράτα. Έτσι. Μπορούμε να, ναι, φέρουμε εδώ καμήλες, καμήλες, πολύ σωστό, και να κάνουμε βόλτα. Δηλαδή... Όχι, βόλτα να ανεβαίνουν οι ξένοι. Ξένοι. Γιατί οι Έλληνες να μην ανεβαίνουν στους καμήλες. Ξένοι, γενικά, ρε παιδί, ναι, ναι, ρε παιδί μου. Σαν βόλτα, όχι σαν εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Με τον Άστι είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, πώς έχετε. Πώς έχει, ρε παιδί μου, τα ποδήλατα και τα live και τις γόνδολες. Πες το, πες το, πες κασές. Πάπη, εγώ παίζω, ναι, και Quiz Planet. Ναι. Σου έχω κάνει έτοιμα να παίξουμε και δεν παίζεις. Λοιπόν, στο Quiz Planet έμαθα ότι τα μόνα ζωάκια που κλαίνε και χύνουν δάκρυα όπως οι άνθρωποι είναι οι ελέφαντες. Οπότε, ναι, θα πρέπει να φέρουμε και ελέφαντες στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται, όχι, όχι. Δεν γίνεται, λέει, δεν γίνεται εδώ. Απαντάει ότι δεν γίνεται ελέφαντες. Γιατί είναι σε όγκο, είναι. Ναι, τεράστιο. Θα τρώνε πόσο θα τρώνε. Αλλά βέβαια αυτοί οι ελέφαντες δεν τρώνε φυλαράκια. Φυτοφάγοι δεν είναι οι ελέφαντες. Δεν είναι. Έχει το πρόβλημα ότι έχει τα. Τι σκαβλιόδοντες. Βέβαια. Άσε με την προβοσκίδα. Την προβοσκίδα. Όχι, όχι. Είναι καλά. Κάνουμε debate. Λοιπόν, παιδιά. Είναι 7:48. Θίξαμε πολύ μεγάλα ζητήματα. Θα το επαναλάβουμε αυτό αύριο. Όχι αύριο. Λίγες μέρες. Λίγες μέρες. Βρε και μετά, λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Θα βρεθούμε όλοι πάλι εδώ στο σπίτι και θα κάνουμε δικό μας debate. Και δημοσκόπηση Gallup. Exit poll. Έτσι, εδώ για τις δημοτικές εκλογές, για τις περιφερειακές, για τις ευρωεκλογές. Αλλά είμαστε ενάντια στην πολυζωία. Όχι πολλά ζώα. Καμήλες, τελεφερίκη, προτάσεις του λόγου επειδή. Οι καμίλες, ναι, που είναι πιο ψηλές, άμα έχουμε πλημμύρες, ναι, βοηθάνε στο. Βοηθάνε και αυτό, ναι. Και με, δηλαδή, ναι, με την προβοσκίδα. Να πω και κάτι άλλο. Με την προβοσκίδα ρουφάνε το νερό. Το πετάνε αλλού. Και το πετάνε στη θάλασσα. Ειρήνη μην. Ωραία, ο ξένος που θα έρθει εδώ, ναι, θα τον πάω στο εξωτικό τριάδι, ναι, θα τον βάσω πάνω στο λάναρι. Ναι. Γιατί έχει μια διαδρομή 10 χιλιόμετρα, θα τον ανεβάσω στην κορφή, να δει πώς είναι η Θεσσαλονίκη, πώς είναι η Περαία, πώς είναι όλη η περιοχή μας εδώ. Να τα δουν αυτά, να μαθαίνουν. Ναι, είναι ψηλά. Να έχεις και την κόρνα. Και με την κόρνα θα βάρανε. Κύριε Πάπη, λέει για το τριάδι και δεν λέει για το τρίλοφο. Παράπονο. Παράπονο, γιατί. Μισό. Άστρο εδώ καταθέσει την πρόταση. Και μετά θα τον πάω σε εξωτική σπηλιά. Σπηλιά. Όλα γίνονται από το. Εδώ μιλάμε για προτάσεις για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Γενικά σου μιλάω, γενικά. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το τριάδι. Τριάδο κεντρικό κράτος. Ναι, επιτέλους. Ναι. Να ξέρει ο ξένος και οι δικοί, ναι, μας οι Έλληνες, ναι, όταν θα ξεκινήσει. Δηλαδή, πώς είναι η Πάρνηθακιά εκεί του καζίνου. Βέβαια. Όλα αυτά. Εμείς θα έχουμε αυτό εδώ. Δηλαδή, οι καμήλες. Θα σου πω και κάτι άλλο. Οι καμήλες. Και η σπηλιά του Νταβέλη. Ναι. Και η σπηλιά του Νταβέλη, ναι, βεβαίως. Ναι. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε τι έχει να πει γραμμή. Μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος που πήρε να υιοθετήσει το πρόγραμμά μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα για το πρόγραμμα. Ναι, βεβαίως. Για την καύση των νεκρών, ποια είναι η γνώμη σα? Ρωτάτε, ωραία, πολύ σωστή η τοποθέτηση. Λοιπόν, για, ναι, την καύση των νεκρών είμαι σε ετοιμότητα, ναι, από Χαλκίδα. Με το Δημήτρη από τη Σταυρούπολη, καμιά συνεργασία? Ο Δημήτρης, κοίταξε, ο Δημήτρης ο Φούρναρης. Κοίταξε, ο Δημήτρης ο Φούρναρης. Να ακούσουμε, ναι. Ο Δημήτρης ο Φούρναρης έγινε σε άλλο αντικείμενο. Και να προτείνω και κάτι ακόμα.
αν δεν φτάσει το τελεφέρι μέχρι το 30, καταπέλθει. Ακούω τις προτάσεις. Μια πρόταση καταπέλθει. Έγινε, ευχαριστούμε. Γεια, τσάω. Θα υιοθετήσουμε, γιατί ήθελε ο Μπουτάρης, ήθελε να φέρει την κάψη. Ναι, ήθελα, ρε. Ο Μπουτάρης είναι κορυφή, ρε. Άρα με Φωτιάδη θα φέρουμε κάψη νεκρό και στη Θεσσαλονίκη. Είναι επίση μια πρόταση. Τώρα το σκέφτηκα. Γιατί εμεί τα είχαμε προγραμματισμένα. Να πάει στην Αυστραλία να μα φέρουν καγκουρό στα Μάρσι Πού να βάζουν παιδάκια να τα πηγαίνουν σχολείο. Τα σχολικά θα είναι καγκουρό. Μάλιστα, ωραία. Καγκουρό δεν γίνεται με τα καγκουρό. Δεν γίνεται ούτε γιατί... καγκουρό. Ναι. Ποιο γιατί... είναι το πρόβλημα με τα καγκουρό, γιατί δεν μπορούμε γιατί να έχουμε είναι... καγκουρό. Πρέπει να περάσουν, να έχουν πλαίσιο, να μπουν με ειδικό κάρκινο. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Καταρχήν, εγώ έχω αντιπεριφερειάρχη στο Υπουργείο Περιφέρεια. Κάτσε, καθίστε. Μακεδονία. Θα σας κλείνω, θα σας κλείνω. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Λοιπόν, άστον, τι εννοείς ειδικό κάθισμα? Ειδικό κάθισμα είναι ειδικό, είναι πως η ειδική σέλα πως ανεβαίνουν τα άλογα. Ναι, ναι. Όπως είναι που πηγαίνουν στην έρημο κάτω που κάνουν στη Ζαχάρα και ανεβαίνουν με τις καμήλες. Στη Ζαχάρο, αυτή ναι, στη Ζαχάρα. Στην Ηλία. Στη Ζάχαρα. Νόμιζα στην Ηλία, στον πύργο. Στην πλήρη καμπούρα που είναι. Τέτοιο κάθισμα θα είναι, κάθεται μέσα. Καθιστά θα είναι βαθύ αυτό εδώ. Βαθύ καθιστά. Ναι, και θα είναι και από δύο κάθισμα από την μια μεριά. Και από την άλλη. Τα καγκουρά δεν τα υπέβουν, ρε. Έχουν τον Μάρσι. Κάτσε να πάρουμε την γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ ο φίλος ή η φίλη ακροάτρια σε αυτόν τον καταιγισμό προτάσεων, κυρίες και κύριοι, για το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Είπαμε, έρχεται το debate, θα το οργανώσουμε. Πότε θα επιστρέψεις από Αθήνα, Φωτιάδη? Μόλις γίνει η δουλειά και ειδοποιηθώ με το θέμα εργασίας. Εργασίας. Θέλουμε να έρθεις εδώ μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Θα κάνουμε debate. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Να πεις και κάτι άλλο. Δημήτρη. Συνάντησα το αγόρι μου από τη μητέρα σου, ένα ξάρεφο αριανό, Γιάννη, ναι, στο αστικό, στο 27. Ναι! Στο 27, ο οδηγός αριανός. Ναι. Ναι, τυχαία, με λέει, δώσε χαιρετίνο τώρα, ναι, τώρα. Η εκπομπή είναι. Είναι με τα μάτια της Έλλης, είναι, έχεις πακέτο, είναι η ώρα του Πρωθυπουργού, είναι ταξιδεύοντας World Party, είναι όλα, όλα. Είναι Anita Airlines, υποκατάστημα, υποκατάστημα. Είναι κάψιντερ. Θέλω να πάρω τα, πες την Anita, τα δικαιώματα εδώ να... Η πλάκα ποια είναι, όταν τον πήρε ο Αντώνης ο Κανάκης, με λένε εσύ, είναι γεγονός αυτό που θα κάνεις την κάψη νεκό και έστεινο, ναι. Ναι. Λέω τους δικούς μου, λέω, φεύγω το λόγο. Ναι. Πού πας, λέω, θα πάω λόγω Χαλκίδα. Τι θα κάνεις, δεν το πιστεύω ακόμα. Α, εκεί θα γίνει, ρε. Ναι. Νομίζουν ότι εγώ δεν κάνω πλάκα. Ναι, κανονιστική ιστορία, με το κεφάλι θα είναι, με το κομμάτι. Όχι, θα γίνει διαφήμιση και θα... Όχι, όχι, η αμοιβή σου. Η αμοιβή μου. Ναι, με τα κιλά στάχτης, με γραμμάρια, μικρογραμμάρια, σαν τις χώρισμος. Δεν είναι, δεν είναι. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι θα μπω στο φούρνο, να πω μια λεπτομέρεια που πρέπει να το ανακοινώσω και από εδώ. Βεβαίως, να ανακοινώσουμε. Είναι μέσα στο ειδικό φούρνο. Ναι. Στο Μαντεμένιος, θα κάθομαι από δεξιά μεριά, θα είμαι με λαψός, θα είναι... Γιατί? Για καμπέλος, ρε, για αρπάξι. Να φαίνεται στον πλάνο, ρε παιδί μου, στην κάμερα, θα τα ανεβάσω έτσι. Τη μουσική δεν θα λέω. Φωτιά, φωτιά. Έτσι, άκου τη λέει. Πήρα και το Γιώργο του Βασιλείου, τα ανέβασα. Ποιο Γιώργο Βασιλείου? Το Φωτιά. Ξέρεις τι να λέω. Μα αντέχουμε κι δυο. Ίδια φωνή με την Ανούλα, ίδιο τόνο το λέω το τραγούδι. Έτσι. Δεν αντέχω άλλο, πρέπει να το κλείσουμε. Δεν έχουμε συνταράξει τα σύμπαντα. Πάμε όλοι μαζί, τι? Φωτιά, φωτιά, είναι ο έρωτας. Και δεν είναι τυχαίο, είναι Φωτιάδης. Φωτιάδης, φωτιά. Τίποτα. Και φωτιά στον Άδη, ο Φωτιάδης. Τι είπε, λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την υπέροχη παρέα. Δώσε, έτσι, standing ovation για άλλο τα που λένε. Σήμερα ήταν too much, ακόμα και για μας. Έτσι, εννοείται. Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που βγήκανε. Θα μόλις τελειώσω με το καλό και γίνει η δουλειά μέσω Ανίτας με την γνωριμία και τη δουλειά. Μετά από την Ανίτα και... Θα ανοίξουν και δική μας δρόμη. Όχι. Θα και μετά θα χτυπήσω τηλέφωνο. Ναι.
και με το καλό γυρίσουμε εδώ και τα λέμε. Έτσι. Εδώ, να είμαστε για τους υποψήφιους. Λοιπόν, απίκος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6 ώρα. Θα παρακολουθούμε, θα έχουμε Φωτιάδης 24. Ναι, αλλά δεν σε πω, επειδή να ξέρεις ότι πάω και κοιτάω και παππού. Έτσι, βεβαίως. Όποτε μπορείς. Όποτε μπορείς. Αφέρουμε μαζί τον παππού. Αφέρουμε και τον παππού και μένα. Φωτιάδης, Λευτέρης, Top Gun και εγώ σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ήταν η εκπομπή. Θα προχωρήσει σε διευκρινιστική εκπομπή επί τη σημερινή. Αύριο ξανά στις 6 ώρα. Καταρχήν να στείλω το. Αποφώνησε να κάνουμε ποτέ, αλλά πες τι λέει. Ναι. Χαιρετίσματα σε όλους. Και ραντεβού στην Anita Airlines. Ραντεβού. 12 του μηνός, 4.30 ώρα θα είμαστε. Κυριακή. Φεύγω Σάββατο, αλλά δεν ταιριάζει, μπάμπι μου. Μακάρι να ήταν Παρασκευή, γιατί ήρθαν τα πράγματα ανάποδα. Όχι, όχι. Ποιο τελικό, ο τελικό. Δεν το λέω γι' αυτό. Ναι. Θα μετέριαξε να βγούμε με τον οδηγό στον αέρα Παρασκευή. Δεν πειράζει. Βγάλει τον πιλότο. Το πολύ πολύ θα το κάνουμε να είναι στον γυρισμό. Στον γυρισμό γίνεται γι' αυτό. Άντε, γεια.